Μας βλέπουνε. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καθώς και χιλιάδες, πολλές χιλιάδες φίλοι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ζωντανά μέσω διαδικτύου. Λέει η Αρτέμις Ωρα, κύριε Μανώλη Λαμπράκη, κύριε Γιώργο Παπαδάκη, κύριε Αντώνη Βαλσαμάκη, καλώς ήρθατε. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας εκ μέρους της ΕΝΤ για την παρουσία σας εδώ, στην κοινή προσπάθειά μας για τη σωτηρία της πατρίδος μας. Πριν απ' όλα... Πριν απ' όλα, θα σας επεφύγει. Δεν το χέρι, κύριε Παπή. Λοιπόν, πριν από όλα θα σας επευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό ο Στέφανος Ζωβαγούρας, μαθηματικός από τη Θεσσαλονίκη, κατά κάποιο τρόπο σαν εκπρόσωπος της Βορείου Ελλάδος. Έλα, Στέφανε. Όχι σαν εκπρόσωπος, ένας συνειδητοποιημένος ενεργός πολίτης, ο οποίος μαζί με άλλους έχει αφωνία για την πατρίδα του, δέχεται αυτή την πρόταση της ΕΝΤ ως αληθή. Μπορεί να έχουμε όλοι κάποιες επιφυλάξεις. Εμείς τις κλείσαμε σε επιφυλάξεις μας πριν από 15 ημέρες. Έχουμε βάλει τα χέρια μας επί των τύπων των ήρθων, δεν έχουμε καμία αντίθεση ή υπόθεση να το καταστηθεί. Υποστηρίζουμε την Ελλάδα, ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Σόρα μας και τα υπόλοιπα. Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, που ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει με πολύ αίμα και μάλιστα χωρίς να έχει προκύψει και κανένα θετικό αποτέλεσμα, παρά τα σκληρά μέτρα που διεκδικήθηκαν, μία ελπίδα έχουμε και αυτή βρίσκεται στην ΕΝΤ για τη σωτηρία της πατρίδος μας. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να στηρίξουμε την πρόταση της ΕΝΤ. Η δε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ελέγξει την πρόταση, αν είναι σωστή, με τους μηχανισμούς που σίγουρα διαθέτει και να προβεί άμεσα σε συζήτηση με την ΕΝΤ, καθώς ο χρόνος πλέον δεν επαρκεί. Εμείς σαν Έλληνες πολίτες αναμένουμε να ακούσουμε την πρόταση της ΕΝΤ τώρα και την τοποθέτηση της κυβερνήσεως επί της προτάσεως, η οποία κυβέρνηση οφείλει να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να τον ενημερώσει για την τύχη των οποιονδήποτε συζητήσεων μεταξύ αυτής και της ΕΝΤ. Η συγκέντρωσή μας σήμερα είναι ανοιχτή. Δεν έχει καμία κρύα πολιτική, θρησκευτική, οτιδήποτε, και απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες που επιθυμούν να συνδράμουν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια της ΕΝΤ για τη σωτηρία της πατρίδος μας. Συγχρόνως η σημερινή συγκέντρωση είναι και τηλεδιάσκεψη. Είναι και τηλεδιάσκεψη. Δεδομένου ότι έχουν συνδεθεί πάρα πολλές πόλεις με το Skype και να μας απευθύνουν ορισμένες από χθες αργότερα ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Α, και κάτι άλλο να σας πω. Το πρόγραμμα το σημερινό είναι κυρίως ενημερωτικό. Δεν έχει κανένα άλλο σκοπό να ενημερωθείτε για το τι η ΕΝΤ έχει κάνει μέχρι σήμερα και για το τι πρόκειται να κάνει στη συνέχεια, τόσο για την εξόφληση του ελληνικού χρέους, όσο και του κυπριακού χρέους. Γιατί Κύπρος για μας είναι Ελλάδα. Ενότητος του χρόνου, είμαστε και πάρα πολλοί, δεν προβλέπονται ούτε ομιλίες, ούτε εισηγήσεις, ούτε τοποθετήσεις, ούτε ερωτήσεις. Ερωτήσεις πιθανόν να γίνουν μετά από κάποιους δημοσιογράφους που είναι μέσα στην αίθουσα. Αυτό είναι η δημοσιογράφη, αυτή είναι η δουλειά τους. Αν αρχίσουμε να ρωτάμε όλοι, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό και θα γίνουνε. Αν και πιστεύω ότι με την εισήγηση που θα κάνει ο κύριος Σόρας και οι συνεργάτες του, ελάχιστα ερωτηματικά θα σας γίνουνε. Και μετά είμαστε στη διάθεσή σας μετά το τέλος της διασκέψεως να απαντήσουμε, αλλά και σύντομα θα γίνουν ελπίζω και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις που θα έχουν μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Μετά από όλα αυτά σας ευχαριστώ και καλό τον κύριο Αρτέμι Σόρα να κάνει την εισήγησή του. Χαιρετίζω όλους τους ελεύθερους Έλληνες.
Θα σας κάνω μια γνωριμία με εμένα και με τους ανθρώπους μου που δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια. Πολλοί εξειδικευμένοι άνθρωποι, κορτερά μυαλά, δίνοντας το καλύτερο τους σε αυτό, με οποιοδήποτε κόστος στον χρόνο τους, στην καριέρα τους. Γι' αυτό το εγχείρημα που γίνεται σήμερα και που δεν είναι μόνο γενικό, έχει απήχηση, έχει παγκόσμια απήχηση. Η οργάνωση ΕΕΔ, ο οργανισμός ΕΕΔ ιδρύθηκε με τα καλύτερα στελέχη, με καθηγητές, με ανθρώπους από καρδιάς που αγαπούν τον ελληνισμό. Το λέω τον ελληνισμό. Σήμερα το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Το οικονομικό το λύσαμε και θα σας απορρίψω το λύσαμε. Και όχι μόνο αυτά τα χρήματα, και όσα χρήματα πιέζουν. Το θέμα είναι του ελληνισμού, γιατί εκεί είναι το μεγάλο κυνήγι που πάντα ήταν. Και τώρα θα πάρει ένα τέλος αυτή τη διαδικασία. Δεν αντέχει άλλο την καλή νύχτα. Τέλος της Ουκρανίας. Πιστέψαμε σε μεγάλες ιδέες. Ήταν άνθρωποι που μας πιστέψανε, άνθρωποι που δουλέψανε. Υπάρχει λοιπόν αυτή μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε από την Κύπρο. Το κάναμε από την Κύπρο. Δώσαμε 50 δισεκατομμύρια στην Κύπρο, αφήνοντας το σύστημα, τα προκάμια του να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Έφτασε σε ένα μνημόνιο της Ελλάδος, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας. Ένα μνημόνιο που ζήταγε εγγύηση, τις μανάδες μας, τις αδελφάδες μας, τα κόκκινα των προγόνων μας, τα ζήτησε όλα εγγύηση για να πάρουν τέτοια σκουπίδια. Μια οικονομία η οποία δεν έχουν φτιάξει αυτή, η οποία είναι μόνο χαρτόγραφα και τίποτα άλλο. Αυτά τα χαρτόγραφα λοιπόν τα έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, είναι δικά τους, αδιαφυσβήτητα γιατί είναι δικά τους. Και θα δίνουμε για να ξεπερώσουμε την ίδια την πατρίδα μας και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για ανάπτυξη, ακολουθώντας πάντα τους νόμιμους, όλους τους νόμους και τους διεθνείς και τους εθνικούς, για να βάλουμε σε διαδικασία την οικονομία που αυτοί κατασκευάζανε. Βάλουμε τους κανόνες τους, δεν πάμε με δικούς μας κανόνες. Η Κύπρος λοιπόν με πήγε, είχαμε μια επιτροπή 15 άτομα τα οποία κατεβήκαμε στην Κύπρο. Δώσαμε όλα τα χέρια. Κάναμε το άνοιγμα στην Κύπρο. Δώσαμε τα χρήματα με μηδέν τόπο. Και με 100 χρόνια, από 50 έως 100, δεν είμαστε τελεί. Άλλωστε είμαστε άνθρωποι που πήγαμε εκεί. Είχαμε ήδη από τον πρόεδρο προσκλήσει να πάμε. Αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση η οποία με το κομμάτι, να μην το πιστεύεις, ναι, με το κομμάτι μου θα το δεις και με ήταν τόσο αλληλεινό. Δεν έχεις λόγους, με το σκήσε πρωτοάρης. Στη δεύτερη διαδικασία αποσχεθήκαμε στην Ελλάδα και ειδικά στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα υπήρχε μια διαδικασία την οποία και πληροφορίες που είχαμε εμείς ότι θέλουν να πτωχεύσουν την Ελλάδα τόσο ωραία τεχνικά, να καλύψουν όλες τις αμαρτίες, τις παλιές, τις καινούργιες, να πτωχεύσουν την Ελλάδα μέσα στον Οκτώβρη. Δεν τους επιτρέψαμε. Θα πείτε μετά από τους ανθρώπους μου, τους ΕΕ και από τους νομικούς μου συμβούλους, αλλά και από τους τραπεζίτες μου, οι οποίοι θα μπουν και θα μιλήσουν σε εσάς, πώς ακριβώς έχει όλη η κατάσταση, πόσο αληθινή, πόσο ωραία είναι και τι ακριβώς κυνηγάμε. Έτσι λοιπόν, δεν θα μπορέσουν να πτωχεύσουν την Ελλάδα, αγαπητοί μου ελεύθεροι Έλληνες. Δεν θα μπορέσουν να πτωχεύσουν. Γιατί είναι 600 δισεκατομμύρια καταπεθυμένα ήδη στο λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας. Και δεν μπορεί κανένα που θα παίρνει ο μόνος να φέρει το χέρι στην Ελλάδα. Με κάποιους όρους, ο οποίος είναι αυτό που θέλατε πάντα κι εσείς. Τα 600 δισεκατομμύρια θα τα πάρει η κυβέρνηση, όποια και δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί αν θέλετε να γνωριστούμε, είμαστε αυτοί που δεν έχουμε κόμμα, δεν έχουμε χρώμα, δεν έχουμε δρόμο. Γεννηθήκαμε Έλληνες πρώτα απ' όλα. Και όχι αλλού. Η όρη είναι απλή. Να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα στην χώρα μας. Τι έχει γίνει. Γιατί τα μαθηματικά εμάς δεν μας βγαίνουν. Δεν γίνεται η κυβέρνησή μου να ψάχνει για 11 δισεκατομμύρια και μόνο φόρους από τσιγάρα. Αν πατήσεις ένα κουμπί στο Υπουργείο, τι φόρους μαζεύει το Υπουργείο από τσιγάρα, είναι 35 δισεκατομμύρια. Δεν γίνεται να φύγανε να μαζέψουν μόνο 1,5 ή 2 δισεκατομμύρια από το χαράτσι της ΔΕΗ και έχουν μαζέψει 50 όταν έχω 15 εκατομμύρια ρολόγια με συγκεκριμένο μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν γίνεται να τα φωτάνε έχουν 47 δισεκατομμύρια κέρδη για το κράτος και αφήνα φτάνουν για 11. Δεν γίνεται να τα κάψιμα να έχουν 150 δις το κράτος κέρδη και αφήνα φτάνουν για 11. Δεν γίνεται.
κάνει το Θεό με ένα λάπτοπ και θα του κόψω τα χέρια. Τέλος. Είδαμε πολύ τις ώρες η ομάδα μου και πολλοί επιλεκτά μέλη της οργάνωσης ΕΡΤ και άλλοι παράγοντες επαγγελθήκαν στην σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών στο ΜΟΙΕ. Τόσο τυχαίοι είμαστε που οι κύριοι προβοκάτορες προδότες γράφουν στα ΣΑΙ. Αλλά κάποια στιγμή μπορώ να τους επικρίξω και να μου πούνε για ποιον δουλεύουνε, γιατί γράφουν έτσι και για ποιον πληρώνονται και τι ακριβώς συγκινεί. Όπως είχαν τους πολιτικούς, λέω παιδιά, μην πήραν τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί μια προμήθεια πήραν για αυτό. Δεν ενδιαφέρει, πήραν προμήθεια. Αλλά για να πάρει ένας πολιτικός μια προμήθεια, τι στο διάλογο υπέγραψε που πήρε 50-100-200. Αυτή δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι έχει υπογράψει και πόσο κακό έχει κάνει στη χώρα μου. Όχι πόσα πήρε. Δεν με ενδιαφέρει πόσα πήρε εμένα προσωπικά. Τι κακό έχει κάνει στη χώρα μου με την υπογραφή του και με τη δυναμή του να έχει το βήμα και να υπογράφει. Έτσι λοιπόν παρευρεθήκαμε στον ΟΙΕ. Πρωτοπαρατάτε τα στελέχη μας, τα οποία συνοδηγήσαμε με αρχηγούς κρατών. Έχουμε 20 χώρες αυτή τη στιγμή που έχουν έρθει απάνω μας, οι οποίοι, παράδειγμα, είναι η Αντίκουε, είναι η Σερβία, είναι η Γρανάδα, είναι η Αίγυπτος, είναι η Μεξικό, η Ουκρανία. Όλοι αυτοί λοιπόν ζητάνε να πάρουν δάνειο, αν μπορούν από εμάς, χωρίς το δάνειο μπορούμε. Εμείς δεν είμαστε, δεν μπορούμε. Δεν είναι ότι δεν θέλετε να βγάλουμε, έχουμε διαδικασία δικιά μας. Γίνεται και αλλιώς. Δεν το λένε μνημόνιο, το λένε σύμβαση συνεργασία. Με μια απλή συνεργασία να μην τους πάρουμε τη χώρα τους. Δεν χρειάζεται να τους πάρουμε τη χώρα τους. Άρα συνομιλάμε με άλλες 20 χώρες. Δεν συνομιλάμε μόνο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας. Έχει να κάνει με το timing, με το χρόνο. Γιατί τώρα και γιατί αυτά τα λεφτά και είναι έτοιμα και γιατί και πώς θα την βγάλουμε από την τέρμα την Ελλάδα και με ποια διαδικασία, γιατί είναι ήδη μες στο μνημόνιο, έχουμε ήδη προβλήματα. Υπάρχει ένας όρος του μνημονίου που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει σε τέτοια Ελλάδα, δεν μπορεί η Ελλάδα να πάρει από Ρώσο, από Κινέζο, ούτε από Έλληνα. Εάν δεν είναι αυτόχθονας, δηλαδή πολιτογραφημένος Έλληνας, δεν γίνεται. Αφού ψάξαμε αυτά τα ζώα και είδαμε ότι δεν υπάρχει κανένας Έλληνας με αυτά τα χρήματα, δεν φτάσει. Δηλαδή, βάλαμε και αυτόν τον όρο. Δηλαδή, να μην μπορεί η Ελλάδα να πάει από πουθενά και να τη δώσει κανένας άλλο δάνειο με ποιο ευρώ του τόπου. Σήμερα λοιπόν είδε το αυτόχθονα και οι οργανώσει που είναι αυτόχθονες Έλληνες και σήμερα είναι να δώσει τα λεφτά τη. Αν η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη τα δικά μας τα λεφτά, θα το αποδείξουμε αυτό. Γι' αυτό πάμε σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, θα δώσουμε τα χρήματα με τον όρο ότι θα ελεγχθεί όλος ο μηχανισμός, θα γίνει λογιστικός έλεγχος στο κράτος και τα λεφτά θα βγουν στην Ελλάδα. Και να παρακολουθούν την Ελλάδα. Εμένα κύριε δεν με πείθει ότι το θέμα είναι οικονομικό ή ότι το θέμα απλά δεν είχαμε χρήματα. Θεωρώ ότι η χώρα μου έχει περισσότερο ευτικό ΑΕΠ από αυτό που δηλώνουμε. Από αυτό το μαγειρεμένο ευτικό ΑΕΠ. Δεν μου βγαίνουν τα μαθηματικά, έχω ήδη εξαγωγήσει στα χέρια μου και για να τα αποδείξουμε αυτό καλύτερα είμαστε όλοι όσοι στρατευμένοι και εσείς θα έρθετε μαζί θα καθαρίσουμε τους στάβλους του ΑΠΓΕΡΑ. Χαιρετίζω και πάλι τιμή μου που είσαι εδώ και τιμή μου μεγάλη αν θα έρθετε να πολεμήσετε στο πλευρό μας. Για τα δικά μας, για αυτά που είναι δικά μας και δεν θα μας τα πάρει κανένας. Για αυτό που γεννηθήκαμε και για έναν ελληνισμό παγκόσμιο, ένα άνοιγμα σε όλο τον ελληνισμό, γιατί αυτή τη στιγμή στο πλανήτη υπάρχει θέμα μεγάλο και πρέπει ο ελληνισμός όλο να μεταφερθεί. Να μαζευτούν όλες οι τελίτσες και να γίνουν ένα. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σόρα, ο οποίος εδώ και τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια μας εμπιστεύτηκε αυτή την προσπάθεια όταν διαπίστωσε ότι και εμείς από τη δική μας πλευρά είχαμε τον ίδιο σκοπό, την ίδια φλόγα, τον ελληνισμό, όχι τον ελληνισμό όπως τον καταλαβαίνουμε σήμερα, αλλά τον ελληνισμό
όπως πραγματικά είναι. Θα αρχίσω λίγο περίεργα από ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, από ό,τι βλέπω και τον Θεοφυλάκτητος, δεν ξέρω ακριβώς αν είστε ιερέας ή επίσκοπος, δεν έχετε διακριθεί. Σας παραπέμπω λοιπόν στο κεφάλαιο 11 της Παλαιάς Διαθήκης, στίχος 1. Λέει λοιπόν, και ειν πάσα η γη γίνος εν και φωνή μία της πάση. Αυτό είναι η εισαγωγή πριν την περιγραφή του πύργου της Βαβέλ. Όλοι εκστασιαζόμεθα όταν λέμε ότι κάποια στιγμή αποφάσισαν οι άνθρωποι να φτάσουν το Θεό και ξαφνικά περνέθηκαν οι γλώσσες τους και δεν μπορούσε να καταλάβει ο ένας τον άλλο. Κανένας όμως δεν στάθηκε να ρωτήσει ποτέ ποια γλώσσα μιλάγανε πριν την καταλάβαιναν όλοι. Ήταν ένα κύριος λέει και μία φωνή. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η γλώσσα? Ερώτημα. Θα σας πάω τώρα το 2000, στο 2001 το Αφγανιστάν, προτού την απελευθερωτική επέμβαση είχε εκδώσει τα τελευταία του χαρτονομίσματα. Η μεγάλη λοιπόν σφραγίδα στο χαρτονόμισμα των 100 δυναρίων λέει στην ελληνική γλώσσα «Ευκρατήρου του μεγάλου βασιλέως». Στο Αφγανιστάν, παρακαλώ. Εάν ψάξετε την γλώσσα των Παπούα, έχουν τουλάχιστον το 50% των λέξεών τους είναι καθαρά ελληνικές. Το ίδιο και στη γλώσσα της Χαβάης, η ενδοειδή γλώσσα της Χαβάης. Θα σας παραπέμψω επίσης στα γεωγραφικά τοπονύμια όλων των χωρών, τα γεωγραφικά τοπονύμια όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της, ας πούμε, εφήβου Αμερικής, έχουν όλα ελληνικές ρίζες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ποια ήταν εκείνη η γλώσσα η οποία ομιλείται και την καταλάβαινε όλος ο κόσμος. Από την εποχή της Παγίας και μέχρι σήμερα υπάρχει μόνο μία γλώσσα. Και αυτή είναι η ελληνική. Διάλεκτοι προερχόμενες από αυτή τη θεία γλώσσα. Η καθηγήτρια Dr. McDonald του Πανεπιστημίου Στάνφορντ πήρε ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο πριν από 9 χρόνια για να κατηγοριοποιήσει όλες τις γλώσσες ψάχνοντας να βρεθεί ένα εργαλείο για την πέμπτη γενιά λογισμικών τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να προσομοιώσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Θα μπορούσε δηλαδή, θα μπορεί η νέα γενιά, η πέμπτη γενιά, να ανταποκρίνεται όχι μόνο σε λεκτικές προσομοιώσεις, αλλά και συναισθηματικές τέτοιες. Το μόνο λοιπόν εργαλείο που βρήκαμε ήταν η ελληνική γλώσσα και άρχισε η καταγραφή των λέξεων και των κλιμάτων της ελληνικής γλώσσας. Στο σημείο αυτό η Dr. McDonald συνεχίζει να εργάζεται, έχει φτάσει στον αριθμό 129 εκατομμύρια. 129 εκατομμύρια ελληνικές λέξεις και λήματα. Η δεύτερη γλώσσα σε μέγεθος είναι η γερμανική με 765.000. Συγκρίνετε λοιπόν και καταλάβετε ποιοι είστε. Η εισαγωγή μου είναι για να σας πω ποιοι είστε. Σαν γιατρός πρέπει να σας πω το εξής. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από 3 εντελώς ξεχωριστά τμήματα. Το κατώτερο τμήμα είναι αυτό που ονομάζεται εγκέφαλος ιχθυοσαυρικός, το οποίο βρίσκεται στα χαμηλά, στα εφετά, σε όλους ζώους οργανισμούς. Το δεύτερο είναι ο εγκέφαλος των θηλαστικών. Και τελευταία είναι ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος, ο φλοιός δηλαδή. Όλα τα κύτταρα αυτά είναι 100 δισεκατομμύρια. Το καθένα από αυτά έχει 15.000 διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα. Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται στον εγκέφαλο είναι
150 τρισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια μαγνητικά πεδία. Είναι περισσότερα από τα άστρα που έχουν καταμετρηθεί στον ουρανό. Από αυτή λοιπόν τη δυνατότητα, μόνο το 5% οι ευφιέστεροι των ανθρώπων χρησιμοποιούν. Ερωτάτε λοιπόν δύο ερωτήσεις. Ποιος έβαλε αυτό το λογισμικό στον ανθρώπινο εγκέφαλο και δεν τον αφήνει να λειτουργήσει? Τι χρειαζόταν το 100% εάν μόνο το 5% χρησιμοποιείται? Δεύτερον, το πολύ φυσιολογικό ερώτημα, εάν είναι τα προϊόν εξελίξεως, όπως μας είπε ο Δαρβίνος, για ποιο λόγο ο εγκέφαλός μας εξελίχθηκε τόσο γρηγορότερα από τα υπόλοιπα τμήματα του σώματος? Και ποιες ανάγκες λοιπόν εξυπηρετούσε αυτή η πολύ γρήγορη εξέλιξη? Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα σε αυτόν τον εγκέφαλο από ό,τι χρησιμοποιούμε. Ένας πολύ σοφός μηχανικός της αρχαιότητος που ονομαζόταν Προμηθέας πήρε εντολή και έφερε αυτό το λογισμικό και το βάλε στο κεφάλι μας. Όμως, όταν φτιάξεις ένα αυτοκίνητο που πάει 500 μίλια την ώρα αλλά το επιτρέπεις μόνο να πηγαίνει 90, τι σημαίνει? Γιατί έφτιαξες το αυτοκίνητο, ένα Lamborghini παραδείγματος χάρη, ένα Maserati? Γιατί να τρέχει 450 όταν το επιτρεπτόριο είναι μόνο 90? Τι σημαίνει? Ότι αυτός που έφτιαξε το δρόμο δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια στο λογισμικό να περπατάει, στο αυτοκίνητο να περπατάει με 500 μίλια. Άρα λοιπόν άλλος έβαλε το λογισμικό στον ανθρώπινο εγκέφαλο και άλλος έφτιαξε το δρόμο στον οποίο περπατάει. Οι δυο αυτές δυνάμεις υπάρχουν στον κόσμο. Δεν υπάρχει τρίτη δύναμη. Αυτός ο Προμηθέας και ο άλλος που έφτιαξε το operating system, όπως λέει ο φίλος μας ο Στέφανος ο Βαγούρας. Επομένως λοιπόν είναι ώρα, αγαπητοί μου συνέλληνες, να απελευθερώσουμε το δυναμικό, το 95%, το οποίο εσείς, ο δικός σας προγεννήτωρ, έβαλε μέσα στο μυαλό, αλλά κάποιοι άλλοι δεν το αφήνουν να λειτουργήσει στο 100%. Όταν φτιάχνεις κάτι, ξέρεις και πώς να το λειτουργήσει. Είναι ώρα λοιπόν, και συγγνώμη που σας πήρα τόση ώρα για να καταλάβετε από πού προέρχεται η ΕΕ. Την περασμένη Κυριακή, 11 άτομα από την ΕΕ, όλοι καθηγητές, δικηγόροι, ορκωτοί λογιστές, προσεκτήθημε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί όπως ξέρετε αυτή την περασμένη εβδομάδα υπήρχε η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών. Φιλοξενηθήκαμε από μία συγκεκριμένη ομάδα κρατών που ονομάζεται South-South, οι οποίοι είναι κράτη κυρίως της Αφρικής και της Καραϊβικής και της Ευρώπης βεβαίως, και παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας με πολύ απλά λόγια για 3 λεπτά μόνο. Ήμεθα ο αντίποδας της νέας τάξης πραγμάτων, όπως αυτή προβλήθηκε από τον Λίαν αγαπητό μας προσελήφθη από τον κύριο Βενιζέλο, την κυρία Διαμαντοπούλου και όλους τους μεγαλοϋπουργούς τέλος πάντων των κυβερνήσεων, οι οποίοι αμέσως είπανε ότι η παγκόσμια κυβέρνηση. Ρωτηθήκατε εσείς αν θέλετε να είστε κάτω από μια παγκόσμια κυβέρνηση? Όχι, όχι, όχι. Θέλετε να παραμείνετε Έλληνες και ελεύθεροι? Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η ώρα να παραμείνετε Έλληνες και ελεύθεροι. Εφόσον δεν ερωτηθήκατε και ερωτάστε τώρα, φαντάζομαι ότι ακριβώς την ίδια απάντηση θα δώσει και η μεγαλύτερα πλειονότητα του ελληνικού λαού. Των αληθινών Ελλήνων, των ελευθέρων Ελλήνων. Γι' αυτό είναι εδώ η ΕΕ. Αφού παρουσιάσαμε λοιπόν το πρόγραμμά μας στα Ηνωμένα Έθνη, πήραμε 24 μέχρι στιγμής αιτήσεις για χρηματοδότηση κρατών, την οποία χρηματοδότηση την προωθούμε με μισό 0,5%, και θα σας εξηγήσω για το 0,5%. Τα λογιστικά συστήματα όπως τα έχουν επιβάλει αυτοί που έχουν επιβάλει και σε εμάς ό,τι έχουν επιβάλει,
Εάν δεν υπάρχει επιτόκιο, μπορεί να θεωρηθεί δωρεά. Κάποια λοιπόν μελλοντική κυβέρνηση, εάν δεν υπάρχει επιτόκιο, μπορεί να θεωρηθεί δωρεά. Γι' αυτό εξάλλου θέλω να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο έχει παρεξηγηθεί, ελπίζω, από τους καλοπροαίρετους, γιατί ζητήσαμε από την Κύπρο την πρώτη δόση του δανείου, γιατί στους Κυπρίους αδελφούς μας, επειδή έχουν αυτή την καταπίεση, επειδή είναι υποδουλωμένοι σε ένα καθεστώς το οποίο και αυτό πρόκειται να το αποκοινάξουμε, επειδή λοιπόν είναι υποδουλωμένοι, γι' αυτό τους είπαμε 0% για να καταγραφεί στον προϋπολογισμό του ιδίου έτους ως δάνειο, έπρεπε να καταγραφεί ότι πληρώθηκε μία δόση του δανείου. Μόνο έτσι εξισφαλίζεται το γεγονός ότι αυτό είναι ένα δάνειο προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Για την Ελλάδα, την πρόταση της οποίας εκφράσαμε αργότερο από την Κύπρο, βάλαμε το 0,5% και τα 600 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια τα οποία ο κύριος Σόρας ανέφερε προηγουμένως, είναι ήδη κατατεθειμένα στο Τορόντο του Καναδά, στην Κεντρική Τράπεζα, στο Μόντρεαλ. Εδώ μπροστά, αυτό είναι ένα χαρτί που μπορείτε να το έχετε όποιος θέλει από τα μέσα ενημέρωσης, είναι το ότι την Παρασκευή στις 28 Σεπτεμβρίου το προξενείο του Τορόντο παρέλαβε από το custodial account, δηλαδή από την τράπεζα η οποία έχει τα χρήματα, παρέλαβε λοιπόν ένα πρωτόκολλο ότι η ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε το καταθετήριο των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια μέρα πήραμε το ίδιο καταθετήριο και το ίδιο πρωτόκολλο από την Δημοκρατία της Κύπρου, από το προξενείο της Κύπρου δηλαδή. Τα 607 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, συγγνώμη, όπως και εσείς και εγώ τα μπερδεύω, γιατί καταλαβαίνετε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το ποσό της Κύπρου λοιπόν είναι 48.976.500.000. Γιατί αυτό, γιατί το συγκεκριμένο ομόλογο του Αμερικανικού Δημοσίου είχε ακριβώς αυτό το νούμερο απάνω και την Δευτέρα, επειδή ο κύριος Σόρας υπεσχέθη 50 δις για την Κύπρο, θα κατατεθεί ακόμα ένα δις για να γίνουν ακριβώς 50. Εν συνεχεία το τι ακριβώς διηγήθηκε στην Κύπρο από όσα είπε ο κύριος Σόρας. Στην Κύπρο φτάσαμε με πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Χριστόφια, αφού η πρότασή μας κατετέθη επισήμως μέσω του προξενείου της Νέας Υόρκης της Κύπρου. Είχε λοιπόν την ευγένεια ο Πρόεδρος της Κύπρου να μας δεχτεί στην Κύπρο και κατά τη διάρκεια των 8 ημερών που μείναμε εκεί, περίπου 10 άτομα, είχαμε πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Στις περισσότερες από αυτές τις συναντήσεις είδαμε τι πονάει τους Κυπρίους. 80% της γης στην τουρκοκρατούμενη περιοχή είναι η ιδιοκτησία των Ελλήνων που είναι στο νότιο τμήμα. Επομένως, αυτές οι καθυστερήσεις της λύσεως του Κυπριακού δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που προβάλλονται έξω. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όποιος κατέχει το 60% της γης ενός τόπου μπορεί να ανακηρύξει ανεξάρτητο κράτος. Οι Τούρκοι κολυσιεργούν συνεχώς στη λύση του Κυπριακού, πιστεύοντας ότι οι Έλληνες θα βαρεθούν και θα αρχίσουν να πουλάνε την γη του βορείου τμήματος στους Τούρκους. Όπερ και αγένετο, ήδη έχουν αγοράσει 15.000 σκάδες τους περασμένους 3 μήνες, Έλληνες οι οποίοι είχαν τίτλους ιδιοκτησία στο βόρειο τμήμα, τις έδωσαν προσπόληση και φυσικά τις αγόρασε το τουρκικό κράτος. Έτσι λοιπόν αυτό που πόναγε για τους Κυπρίους ήταν να επανακτήσουν τη γη των προγόνων τους.
Μόλις λοιπόν ο κύριος Όρας και εμείς ακούσαμε αυτή τη φωνή, δημιουργήσαμε ο κύριος Όρας, με εντολή του κυρίου Σόρα, δημιουργήθηκε ήδη μια καινούργια τράπεζα που ονομάζεται Τράπεζα Γης της Κύπρου. Cyprus Motherland Land Bank. Σε αυτή την τράπεζα κατατίθεται 20 δισεκατομμύρια δολάρια και όποιος Ελληνοκύπριος επιθυμεί να πουλήσει την περιουσία του στα κατεχόμενα θα πηγαίνει στην τράπεζα, θα καταθέτει τους τίτλους ιδιοκτησίας και εάν εις το μέλλον επιθυμεί να επανακτήσει τη γη του θα αποπληρώνει το αυτόπινο. Και πιστεύουν ιδιαίτερα ένας από τους πολύ πολύ σεβαστούς Κυπρίους, ο οποίος θεωρείται και ήρωας ακόμα από την εποχή της καθόδου Κύπρου, ένας λοιπόν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος μας είπε ότι εντός συντόπου χρονικού διαστήματος, εάν γινόταν αυτή η κίνηση, θα μπορούσαμε να είχαμε πίσω τουλάχιστον το 70% των γεών της Κύπρου. Αυτή ήταν λοιπόν, αυτός ήταν ο σκοπός που ο κύριος Όρας αμέσως είπε ναι για τη δημιουργία τη Cyprus Motherland Land Bank. Το θέμα της Κύπρου και της χρηματοδότησης της Κύπρου για μας είναι πολύ απλό. Σας είπαμε ήδη ότι κατατεθήκαν τα 50 δις στην συγκεκριμένη εταιρεία στον Καναδά, η οποία εταιρεία πρέπει να σας πληροφορήσω ότι για να δεχτεί καταθετήριο και για να πάρει ανταπόκριση από τις πρεσβείες έπρεπε να ελέγξει πρώτα την ποιότητα και την γνησιότητα των χρεογράφων. Έτσι λοιπόν, όταν λέει ο custodial, ας το ονομάζουμε custodial που σημαίνει στα ελληνικά κηδεμόνας, όταν λοιπόν ο θεματοφύλακας ή ο κηδεμόνας διαβεβαιώνει μία κυρίαρχο κυβέρνηση ότι έχω 50 δις σε λογαριασμό για σένα, σημαίνει ότι έχει ελέγξει τα πάντα, έχει ελέγξει και ακόμα από το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής και μόνο τότε δίδει εις την κυβέρνηση, την κυρίαρχο κυβέρνηση, βεβαίωση ότι ναι, έχω 50 δις για σένα. Έτσι λοιπόν, την Παρασκευή το απόγευμα, 4 η ώρα, 600 δις για την Ελλάδα, 50 δις για την Κύπρο. Έτσι πλέον, 20 δισεκατομμύρια θα κατατεθούν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον κύριο Σόρα, εφόσον έχει την ώρα να μεταβεί στο Τορόντο για την χρηματοδότηση της Τράπεζας Γης. Φαντάζομαι τα ερωτήματά σας θα είναι πολλαπλά. Αφού τα έχουμε, γιατί δεν αντιδράει η κυβέρνηση η δική μας? Γιατί δεν εκφράζει γνώμη? Γιατί τουλάχιστον δεν ελέγχει την πρόταση? Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί κάποιος καιρός στην επίσημη κυβέρνηση για να ανταποκριθεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ξέρετε, είναι ανοιχτό ακόμα και το Σαββατοκύριακο, οπότε φαντάζομαι πάρα πολύ καλά εάν κάποιος από τους παρευρισκομένους εργάζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών γνωρίζει καλώς ότι το μήνυμα έφτασε ήδη στο Υπουργείο ότι 600 εγγυημένα δισεκατομμύρια είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα του Καναδά. Γιατί αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί αυτό που σας λέω τώρα έγινε με κάποια βιασύνη, διαδικασίες που συνήθως παίρνουν 3 μήνες, οι τραπεζίτες μας στον Καναδά τις κάνανε σε διάστημα μόνο ενός μηνός. Ο λόγος είναι πολλαπλός. Θυμάστε ότι για πρώτη φορά εγώ προσωπικά πήρα το ρίσκο και βγήκα στην τηλεόραση τον μήνα Αύγουστο, διότι την 12η Σεπτεμβρίου, αν θυμάστε, το δικαστήριο της Καρλσρούης έβγαλε μία απόφαση η οποία ήταν ευεργετική για την Ελλάδα, η οποία δεν απέκλειε την χρηματοδότηση της Ελλάδος,
Και αυτό ήταν το ζητούμενο τότε και σας διαβεβαιώ με τα λόγου γνώσεως ότι ήταν η δική μας παρέμβαση που εξασφάλισε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου στη Γερμανία. Κατά πληροφορίες μας, οι οποίες δεν τις έχουμε ακόμα ελέγξει, ένα σημαντικό μέλος της ελληνικής κυβερνήσεως βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Καναδά, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μία, θα έλεγα, επέκταση χρόνου αποπληρωμής ενός ομολόγου 31,2 δισεκατομμυρίων, το οποίο οφείλεται από την ελληνική δημοκρατία μεταξύ 4 και 14 Οκτωβρίου. Είναι αυτό το ομόλογο που σας είπανε στα μέσα ενημέρωσης ότι θα πάνε τα περισσότερα χρήματα για τη στήριξη των τραπεζών. Αυτές οι φτωχές τράπεζες στηρίζονται συνεχώς. Έχουν στηριχθεί τους τελευταίους 18 μήνες με 225 δισεκατομμύρια. Δεν έχουν δώσει τίποτα στο λαό σε δάνεια ή παροχές, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται στήριξη. Επειδή λοιπόν είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να εξαφανίζονται τα χρήματα και να μην δίδεται σε κανέναν απολογισμός πού πάνε και με ποιο τρόπο διασπαθίζεται ο δημόσιος πλούτος, γι' αυτό το λόγο θα δινότανε για τη στήριξη των τραπεζών. Η αλήθεια είναι ότι το ομόλογο αυτό ανήκει σε ιδιώτη. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είναι ιδιώτης γιατί δεν το ξέρω. Φαντάζομαι όμως ποιος θα μπορούσε να έχει δώσει αυτό το ποσό. Το ομόλογο αυτό είναι 30 ετών, από το 1982, και έπρεπε να πληρωθεί τώρα. Ο ιδιώτης ειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία άλλη επέκταση εις τον χρόνο αποπληρωμής. Εάν λοιπόν δεν πληρωθεί αυτό το ομόλογο από 4 έως 14 Οκτωβρίου, ήρθαν έτοιμοι να πτωχεύσουν τη χώρα μας. Αυτό ήταν το μεγάλο χαρτί. Αυτός είναι ο λόγος που πιαστήκαμε, αυτός είναι ο λόγος που είμαστε μπροστά σας σήμερα, γιατί θέλαμε να προλάβουμε, δεν θέλουμε με κανένα τρόπο η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο, όχι μόνο σε ύλη, αλλά περισσότερο σε πνεύμα, με κανένα τρόπο δεν θα θέλαμε να μας δείχνουν το δάκτυλο και να πείτε, να πούνε εσείς ήσασταν η αιτία που χάλασε όλο το σύστημα που έχουμε φτιάξει εμείς. Γι' αυτό λοιπόν παρενέβημε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι όπως και εσείς και εμείς έχουμε συναισθήματα, ξέρουμε ακριβώς πώς, πότε και ποιος είναι εκείνος ο οποίος έφερε την Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Δεν πρόκειται να αποδώσουμε ευθύνες. Η ΕΡΤ είναι μια οργάνωση η οποία είναι εδώ για τρία πράγματα. Ελπίδα, δικαιοσύνη και παιδεία. Αυτά είναι. Είναι τα άμεσα, τα οποία πρέπει όλοι μας οι ελεύθεροι Έλληνες, όλοι πρέπει με κάθε θυσία, προσωπική και περισσότερο κοινωνική θυσία, την ελπίδα πρώτα και με την γενεοδορία του κυρίου Σόρα, η ελπίδα είναι κοντά σας απόψε, είναι δίπλα σας. Μπορώ να σας κοιτάξω τα πάντα. Δεν πρέπει να φοβάστε, πρέπει να αισθάνεστε ελεύθεροι να εκφράσετε τον εθνισμό σας. Ομογένεια. Επειδή θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους εκείνους της αντιθέτου παρατάξεως που δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιος θα ήταν αντίθετος με μια τέτοια προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει όμως μια λυσαλαία επίθεση σε όλα τα blogs και στα μέσα ενημέρωσης εναντίον της ΕΕ. Η ΕΕ καταρχήν δεν έχει ούτε site, δεν έχει βγάλει ποτέ ανακοίνωση, δεν έχει ζητήσει τίποτα και ποτέ από κανέναν πλέον από τα μέλη του εσωτερικού πλοίου. Είμαστε εμείς οι 12 ή οι 15, είναι πάρα πολύ γύρω, αλλά εμείς οι οποίοι φέραμε σε αυτό. Ποτέ δεν είπαμε ότι εκπροσωπούμε την ομογένεια, δεν εκπροσωπούμε την ομογένεια, είμαι θα Έλληνες,
ίσως απόθεμη, απουσιάζομαι δηλαδή από τον Δήμο, αλλά είμαι Έλληνες όπως και εσείς. Έτσι λοιπόν, οι εκδικές εναντίον της ΕΝΤ είναι αδικαιολόγητες, γιατί δεν ζητήσαμε ποτέ και τίποτα από κανένα. Ο αρχικός μας σκοπός είναι ο διαχωρισμός των τριών εξουσιών. Η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητες. Αυτό που έχουμε σήμερα να σκοπάσουμε είναι ότι στο ίδιο υπνοδωμάτιο κοιμώνται και οι νομοθέτες και η εκτελεστική εξουσία και ενίοτε και η δικαστική εξουσία. Ο διαχωρισμός λοιπόν αυτών των τριών εξουσιών είναι το κύριο μέλημα της ΕΝΤ. Δεύτερον, δεν έχουμε καμία κομματική τοποθέτηση. Δεν είμαι αριστερή δεξιή, δεν είμαι χριστιανοί δωδεκαθαριστές, κομμουνιστές φιλελεύθεροι, καπιταλιστές ή οτιδήποτε άλλο. Όλες αυτές τις λέξεις, άμα τις δείτε, έχουν ρίζα τον ελληνισμό, την Ελλάδα. Για μας όποιος δεν είναι πρώτα Έλληνας και μετά οτιδήποτε άλλο, δεν αξίζει να είναι κοντά στην οργάνωσή μας. Να πάρω ένα απλό παράδειγμα και ελπίζω να μην προσβάλλω τον σεβαστό μας ιερέα. Η Ορθοδοξία, παραδείγματος χάρη, δεν περιορίζεται στον ελληνικό χώρο. Έχουμε και Βουλγάρους, έχουμε και Ρουμάνους, έχουμε και Ρώσους, έχουμε και Πολωνούς. Εάν λοιπόν η Εκκλησία θέλει να προωθεί στον ελληνισμό πρώτα, είμαστε δίπλα της. Θα είμαστε πάντα δίπλα της. Εάν όμως προωθείται η Ορθοδοξία και ο ελληνισμός πάει από κάτω, θα είμαστε απέναντι. Να πάρω λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για τους αριστερούς, ο κάθε πολίτης του κόσμου είναι εν δυνάμει αριστερός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρώτα θα βάλουμε την αριστερίστικη ιδεολογία από πάνω και κατόπιν τον ελληνισμό. Δεν μας κάνει ούτε αυτό. Να πάρουμε τους ακροδεξιούς, τη Χρυσή Αυγή. Μπορεί οι ίδιοι να ονομάζονται σε αυτούς τους Έλληνες να κάνουν, δεν ξέρω ακριβώς τι πρεσβεύουν, όμως από τη στιγμή που είναι συνδεδεμένοι με παρόμοιες οργανώσεις στο εξωτερικό, σημαίνει ότι ο ελληνισμός είναι πάλι σε δευτερεύουσα μοίρα. Και αυτή είναι η αντίθετή μας. Πρώτον, αδιαπραγμάτευτα Έλληνες, δεν εξαγάγεται οικονομικούς όρους, δημοκρατικούς όρους, οποιουσδήποτε όρους, τους πήρανε οι ξένοι, τις κάνανε ιδεολογίες, τις κάνανε πάχαλο όπως λέμε στην απλή γλώσσα, τις εισαγάγανε μέσα, αριστερός, δεξιός, φιλελεύθερος, καπιταλιστής, καταλαβαίνετε, φασίστες. Για μας αυτά είναι, δεν είναι ουσία. Η αρχαία Ελλάδα δεν είχε κόμματα. Δεν υπήρχαν κόμματα. Ο κάθε πολίτης ήταν εν δυνάμει ταγός. Ούτε η δεξιού και αριστερή, ούτε η κεντρώη, ούτε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, η Χρυσή Αυγή, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Χριστιανισμός, ο Δωδεκαθεϊσμός, οτιδήποτε άλλο. Δεν μας εκφράζει τίποτα. Μας εκφράζει μόνο ο ελληνισμός. Από τον Ισοκράτη, από τον πανηγυρικό του Ισοκράτους. Ούδη πάτριον εστί, ηγίστε τους επίλυδας των αυτοκτόνων. Δεν είναι, λέει, ελληνικών να ηγούνται οι ξένοι των αυτοκτόνων. Ποτέ
έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Σόρος. Επιτέλους, οι Έλληνες πρέπει να αναλάβουν τα ηνία αυτής της χώρας. Φίλες και φίλοι, αφού ευχαριστήσουμε και τον κύριο Λαμπράκη, απλώς σας λέω ότι έφτασε χθες τα μεσάνυχτα από τη Νέα Υόρκη για αυτή την εκδήλωση. Κύριε Λαμπράκη, είναι καθηγητής χειρουργικής στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω να συνδεθούμε με τον διάσημο οικονομολόγο, τον τραπεζίτη μας στο Τορόντο, τον Άντωνη Ντάιμον, ή ελληνικά Αντώνη Διαμαντόπουλο. Απόψε έπρεπε να είναι εδώ ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο με το κυβερνήτη να τα βγάλω. Πάρα πολλοί τεχνοκράτες είναι ανάμεσά σας, πάρα πολλοί επίσημοι ίσως από την ελληνική πολιτεία ή την κυπριακή πολιτεία. Θα συνδεθείτε όχι μόνο με τον τραπεζίτη, αλλά και με ολόκληρη την ομάδα των κυδεμόνων των δύο λογαριασμών από τα Πελαπά, να θέσετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε, να σας λυθούν όλες οι απορίες. Λοιπόν, Αντώνη, Γιώργος. Αντώνη, να σε καλωσορίσουμε, να απευθύνω και εγώ ένα χαιρετισμό. Λέγομαι Γιώργος Παπαδάκης. Είμαι ο νομικός σύμβουλος του κ. Σόρα και της ΕΜ, μαζί με άλλη ομάδα νομικών στην Αμερική και στο Καναδά. Είναι τιμή που μου δόθηκε η ευκαιρία, όσο το επιτρέπουν οι δικές μου δυνάμεις, να σταθώ απέναντι σε αυτούς που με κυδεμονεύουν. Σαν Έλληνες δεν θα ξαναεπιτρέψω να με κυδαιμονεύσουν, ούτε εσείς ούτε κανείς μας. Το χρήμα κυδαιμονεύει. Δυστυχώς πήραν το όπλο από τα χέρια τους. Δεν έχουμε πλέον όπλο. Αν ξέρουμε εμείς όμως να το χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα το στρέψουμε εναντίον τους. Όχι να τους κάνουμε κακό, για να αποκτήσουμε την ελευθερία μας. Από το Καναδά, ο Αντώνης ο Διαμαντόπουλος ή Άντωνη Ντάιμον και ο Αντώνης ο Βαλσαμάκης από δίπλα και οι δύο της ομογένειας του εξωτερικού διατρεπής αγωνίζονται για αυτό το σκοπό. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε και επέτρεψέ μου λίγο Αντώνη γιατί ξέρω ο Διαμαντόπουλος ότι είναι και η δική σου ένσταση. Εδώ πέρα, ναι, μεν είναι ομογενής, αλλά η επίσημη ομογένεια δεν έχει εκδηλώσει ακόμα τη θέση της. Είναι μαζί μας ή απέναντι. Δεν είναι λοιπόν προσφορά των ομογενών και της ομογένειας, αλλά είναι του κυρίου Σόρα και της ΕΝΤ. Να μην την απειλεύω για κάποιο αυτή την έννοια. Είναι η ιερή ομογένεια και μην την χρησιμοποιώ. Η τράκτορα και τα πληρωμένα Παπαγαλάκια. Αντώνη Διαμαντόπουλε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βαλσαμάκη για να πούμε στις διευκρινήσεις τι ακριβώς έχει στα χέρια σου και πώς αυτά τα 600 δις που ανήκουν στο ελληνικό λαό αύριο το πρωί μπορεί να ξεχρεώσουν το χρέος. Αγαπητές Ελληνίδες, Έλληνοι, συνέλληνες, ομόψυχοι, καλησπέρα σας. Από ό,τι ακούσατε, είχαμε ένα περιπετειώδες ταξίδι γιατί έπρεπε να φτάσουμε και να βρεθούμε απέναντί σας. Τελικά, η ελληνική μας ψυχή το κατάφερε και αυτό έστω και την τελευταία στιγμή. Είμαστε εδώ για να σας δούμε στα μάτια, να μας δείτε ποιοι είμαστε, να κάνετε τις δικές σας εκτιμήσεις. Για να γίνουν και να συμβούν όμως όλα αυτά το τελευταίο χρονικό διάστημα, γύρω στους 16-17 μήνες, αυτός ο οποίος είμαι σίγουρος θα ασχοληθεί η ιστορία μαζί του είναι ο κύριος Αρτέμης Σόρας. Η
είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διακατέχεται μόνο από ελληνικά αισθήματα. Οτιδήποτε άλλο τον αφήνει μονιερά αδιάφορο. Φτάσαμε λοιπόν ύστερα από αρκετές, θα έλεγα, θυσίες, αρκετούς αγώνες, στο ευχάριστο σημείο να λέμε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να πτωχεύσει. Είναι το κυριότερο σύνθημα που σας φέραμε σήμερα. Είχαν στημένη παγίδα στην τροφή του δρόμου, αγαπητοί Έλληνες. Μας την είχανε, όπως λέει ο λαός μας, στημένη. Όπως όλοι οι εγκληματίες, οι παγκόσμιοι, οι εγχώροι, έχουν στο νου τους ότι έχουν υλοποιήσει το τέλειο σχέδιο εγκλήματος. Έτσι κι αυτοί λοιπόν, οι παγκόσμιοι εγκληματίες, νόμιζαν, είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι τι πάει να πει Έλληνας, τι πάει να πει Πορτογάλος, τι πάει να πει Ιταλός, τους έχουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δυστυχώς το βάγιασαν χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς τον Αρτέμι τώρα και χωρίς την Αρτέμι. Δεν περίμεναν ότι θα υπάρχει αντίπαλο δέος, δυστυχώς. Είχαν δικό τους πεπόνι και δικό τους μαχαίρι για 330 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα λοιπόν θα πληροφορηθείτε και λεπτομέρειες για τα ποσά που κατατέθησαν. Ο συνεργάτης μας από τον Κάναδα, ο τραπεζίτης, ο Άνθονι Τάιμαν, ο Αντώνης Διαματόπουλος, άλλη ελληνική ψυχή, φυσικά για να υπάρχει μέσα στην ΕΝΔΗ είναι ελληνική ψυχή, έκανε έναν αγώνα δρόμου. Δουλειές που θα διεκπαιρώνονταν από άλλους τραπεζίτες σε 3 ή 4 μήνες, κατάφερε να τις διεκπαιρεώσει άψογα σε 24 εργάσιμες ημέρες. Που αξίζει ένα μπράβο. Θέλω να το παρακολουθήσετε. Στη συνέχεια, τόσο ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ο νομικός σύμβουλος της ΕΝΤ, όσο και εγώ, θα σας ακούσουμε και πιθανότατα να δεχτούμε και κάποιες ερωτήσεις σας, παύλα απορίες σας. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Αντώνη, επειδή περισσότερα από εδώ, θα έχουμε στην ίδια πορεία που είχα και εγώ όταν πρωτοσυναντήθηκα με αυτό το περίεργο κύριο που περάμε ώρα. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Αυτά τα λεφτά, κύριε, όχι απλώς είναι ελεγμένα, είναι τα μόνα χρήματα που έχουν πότε μέσες. Και αυτό το έχει ελέγξει η Αμερικάνικη κυβέρνηση. Ότι δεν αμφισβητούμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς της Αμερικάνικης κυβέρνησης, που δεν έχει τα φανελάκια, τα φακελάκια του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλιώς, κύριε, εδώ, όταν είχε αναγκεφθεί στο διαδίκτυο, εδώ και καιρό αυτή η συνάντηση και αυτή η προσπάθεια που κάναμε, αν υπήρχε οποιοδήποτε με ποιος σας μιλάω, ο νομικός σίγουρος και δικηγόρος της εταιρείας για ατομικά του κύριου Σόρα, θα είμαστε συνδεοδέσμοι. Είμαστε εδώ, απέναντί σας, καθαροί, ελεγμένοι και μια Αμερικάνικη κυβέρνηση σε πλήρη γνώση τα ομόλογα της που οφείλει στον κύριο Σόρα εξαγοράζουν το ελληνικό χρέος. Για να λύσω όλες τα φορείο και όλες τις αποτελεσίες που είναι μετά στα σύνορα. Αντώνη, αρκετό χρόνο σου πάγαμε, η ελληνική ψυχή δεν τον αντέχει άλλο να περιμένει, δεν σκατάμαστε αυτούς που θέλουν να σας ακούσουν. Και ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ο λόγος σε εσένα, Αντώνη. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, σας ομιλούμε από το Τορόντο, Καναδά. Έχω μαζί μου υψηλοβάθμιο στέλεχος του Custodial οργανισμού, ο οποίος θα επιβεβαιώσει για όλους τους παρεμβατές και για όλους που μας ακούνε την επιβεβαίωση της καταθέσεως ως προς πίστοση της Ελλάδος μας σε ποσό 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μορφή αμερικάνικου χρέους, στα αγγλικά λέγεται
US Treasury Bill obligations και στην άμα την κατάθεση ενός περαιτέρω ποσού 48 δισεκατομμυρίων 926 εκατομμύρια 500.000 δολάρια ως προσπίστωση της αδελφής και μητέρας Κύπρου, ως όπου αυτοί οι δύο λογαριασμοί, αυτά τα δύο ποσά θα ξεπληρώσουν και όχι μόνο το χρέος το οποίο επιβαρύνει τη μητέρα Ελλάδα μας και την Κύπρο μας και περαιτέρω να χρηματοδοτηθούν συντάξεις που τις έχουν ληστεύσει, να χρηματοδοτηθεί ο στρατός μας που τον έχουν ληστεύσει, να χρηματοδοτηθεί το εμπόριο της Ελλάδος μας, να χρηματοδοτηθεί η έρευνα και δημιουργία της Ελλάδος μας, να χρηματοδοτηθεί η παιδεία μας που την έχουν ξεφτύσει, να χρηματοδοτηθεί οτιδήποτε άλλο όμορφο και ελληνικό υπάρχει που έχουν προσπαθήσει αυτά τα καθάρματα να ξεφτυλίσει. Έχει προσφέρει αυτά τα χρήματα ως προσπίστωση της μητέρας Ελλάδος. Το έχει κάνει ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα. Σας... Αντώνη, έχουμε ένα τεχνικό, δεν ξέρω αν μπορείς να ζεις με εικόνα, γιατί με... θα σε καλέσουμε να βγεις με εικόνα για να βλέπουν τα μάτια σου και να βλέπεις τα δικά τους. Για να δούμε την αλήθεια που έχεις στα μάτια σου. Έχουμε τεχνολογικό θέμα που έχουμε προσπαθήσει να το λύσουμε. Παρόλο όμως εύχομαι η φωνή μου να ακούγεται καθαρά και εύχομαι το νόημα και το μήνυμα το οποίο απαγγέλλω να ακούγεται καθαρά σε όλους τους παρευρεθέντες και σε όσους μας ακούνε στην υπόλοιπη Ελλάδα μας που παίρνουν μέρος σε αυτή την όμορφη συγκέντρωση σήμερα. Σας δίνω τον υψηλοβάθμιο του Καστόδιο Οργανισμού, ο οποίος θα επιβεβαιώσει την κατάθεση. And administrator of Federal Stock Transfer and Custody Agents, Inc. I have the honor to inform you that Mr. Artemio Soras, benefactor, Patras Elas, on September 28, 2012, has deposited in this custodial account to the credit and benefit of the Hellenic Republic Elas Greece the sum of US $600 billion. The said funds are available for disbursement and used by Elas, subject to the terms of disbursement set up by the benefactor, which are administered and advised upon by End National Debt New York, New York, Federal Funding and Investments Group Bank, Toronto, Canada, and Diamond and Diamond Merchant Banking Group, Toronto Trading Desk.
confirmation of this has been sent to Agios Paros, the members of the Parliament of Greece, the President of the Parliament of Greece, the Prime Minister of Greece, Mr. Andris Saras, the Minister of Finance of Greece, Mr. Philippos Sakinidis, and the Parliament of Greece. In addition, copies have been sent to Mr. George Provopoulos, Governor of Bank of Greece, Ms. Christine Lagarde, President of IMF, Mr. Mario Monti, President of European Central Bank, and the Republic of Cyprus, Acting Presidency of the European Union. Should you have any questions, kindly communicate them in writing only, respecting the privacy and confidentiality laws of Canada. I thank you. Από ό,τι αντιληφθήκατε όλοι, ο κύριος ο οποίος προ δευτερολόγου μου σας ομιλούσε είναι αυτός που κατ' εντολή του Καστούλια και του κυρίου Σόρα διαχειρίζεται το ποσό ήδη των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό της Ελλάδας. Αντώνη μου, για να διευκρινίσουμε στον κόσμο που δεν υποχρεώνω να ξέρει τεχνικά. Η κυβέρνηση χρειάζεται να κάνει για να πάρει αύριο τα χρήματα αυτά. Οι όροι και οι διαταγές πληρωμής του κύριου Σόρα, ο οποίος μας έχει δώσει και πρέπει να εκτελέσουμε, είναι ως εξής. Πρώτον, εξονυχιαστικός έλεγχος, exhaustive investigation, από και σε όλους τους φορείς οι οποίοι έχουν πάρει μέρος, όποιο μέρος, σε όποιες αυτές τις συμβάσεις χρέους που έχουν καταχρεώσει και αυτοί το αίμα της πατρίδος μας που δεν καθίσουν όσο χρειάζεται και όχι μόνο την Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ειδικά επειδή αυτές οι δύο, ειδικά επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ξέρετε ή να μην ξέρετε ότι είναι ιδιωτική τράπεζα και είναι συμβαλωμένη και έχει πάρει μέρος σε όλες ή τις περισσότερες αντισυμβαλωμένες συμφωνίες θέως της πατρίδος μας και να τρέχει ούτε η Τράπεζα Ελλάδος, ούτε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Εξονυχιαστικό Alpha Bank, Martin Bank, Agricultural Bank, Κύριος Μπέγκ, εξομοιγιαστικός έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου που μεταχειρίζεται το δημόσιο χρέος, σύνταξη, Διεθνή Επιτροπή από διεθνή κύρους οικονομολόγους όπως έκανε η χώρα του Ισημερινού η οποία σύνταξε διεθνή επιτροπή ελέγχου του χρέους του Ισημερινού και βρήκε και επιβεβαίωσε ότι πάνω από 90% του λεγόμενου χρέους του Ισημερινού ήταν επαχθές χρέος, ψεύτικο χρέος, εγκληματικό χρέος και αυτό το εγκληματικό χρέος
μόνο θα γίνει με το λεγόμενο χρέος, το οποίο είναι φορτωμένο επάνω στη μητέρα Ελλάδα από αυτούς τους εκκληματίες και άνοιγμα όλων των συμβάσεων, όλων των συμφωνιών του λεγόμενου χρέους, το οποίο κάτω από τα οποία αναστενάζει η μητέρα Ελλάδα μας. Περαιτέρω διαταγή πληρωμής στο καθαρό χρέος, το οποίο επιβεβαιώσει η Διεθνή Επιτροπή, πληρωμή και διπλασιασμός των συντάξεων, των καθαρών συντάξεων, ως ό,τι να πάρει ο ελληνισμός μία ανάσα, διπλασιασμός των μισθών του ελληνικού στρατού, χρηματοδότηση των πανεπιστημίων μας, χρηματοδότηση σε όλο το φάσμα του ελληνισμού, ως ώστε να πάει μπροστά και να οργιάσει το ελληνικό δαιμόνιο. Αντώνη, με ακούς. Σας ακούω. Αντώνη, Γιώργος. Αντώνη, αυτό που όπως περιέγραψε κύριο Αντώνης ο Διαμαντόπουλος, μιλάμε για λογιστικό έλεγχο του χρέους. Διευκρινίζομαι ότι η όλη για την δανειοδότηση της χώρας από τον κύριο Σόρα υπαγορεύονται από ένα κανόνα, το κανόνα δικαίου, ηθικής και δημότητας. Λέει, εγώ θα έχω τα 600 ευρώ, ελάτε όσοι χρωστάω σε εσάς, σαν χώρα, φέρετε μου και αποδείξτε μου από πού προέκυψε το χρέος που σας οφείλω. Εφόσον αναγνωριστεί αυτό το χρέος, θα λεφτάει με τι θα βλέπετε. Δεν αγνώμε. Αλλά δεν θα πληρώσω κανένα πατεώνα ή κουβάρο των ευνομούμενων της κυβερνήσεως. Έχει δρομολογηθεί και ειρήνη το αυτονόητο. Γιατί πραγματικά έχουμε καταργήσει την έννοια του αυτονόητου. Τι λέμε, στηριγμένοι στους ελληνικούς κανόνες, δομές και θεσμούς, την ελληνική δικαιοσύνη που πρέπει να αναλάβει στους ώμους του ένα μεγάλο έργο πλέον και πρέπει να τη στηρίξουμε τη δικαιοσύνη, αλλά να εκτελέσει και αυτή το έργο όπως αυτή ξέρει, απαλλαγμένη από αντιστρώσεις και εξαρτήσεις και ένα σωρό άλλα ζητήματα που του βαραίνουν. Η δικαιοσύνη λοιπόν θα προείσταται ο Άγιος Παύλος με επιτροπή αεροπαγητών στον έλεγχο αυτού του χρέους με συμβούλους, τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς οικονομολόγους εξειδικευμένους σε έλεγχο επαχθούς ή μη χρέους. Αν αυτό η κυβέρνηση δεν το θέλει, να μας εξηγήσει κοιτώντας μας στα μάτια για ποιο λόγο δεν το θέλει να λειτουργήσει ο νόμος. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση να μας εξηγήσει αν αύριο το πρωί που υποχρεούνται να απαντήσει επίσημα σε εσάς, όχι σε εμάς, σε εσάς θα απαντήσει. Γιατί δεν θα αποδεχτεί το λογιστικό έλεγχο του χρέους να μας πει τον λόγο. Φοβάται κάτι. Και δεν φοβάται που επί δύο μήνες μας ξεφτυλίζει η Τρόικα και θα φοβάται μήπως αποκαλυφθούν τα μαύρα αυτών που σήμερα μας καταπιέζουν. Μήπως σήμερα κύριοι συνέλληνες, αδέλφια, ευρωμέσα,
κηρύχθηκε μια παγκόσμια επανάσταση ισορροπιών. Πρόσε τα μέσα, Αντώνη μου, σήμερα ίσως, πόσοι είστε από τα μέσα και όσοι δεν είστε, από το διαδίκτυο θα διατεθεί για να επιμένουν όλοι όσοι δεν την είδανε αυτή τη σημερινή κουβέντα, βάλτε τη στο ιστορικό σας αρχείο, για ένα και μόνο λόγο. Σήμερα, όχι κήρυχε ο πόλεμος, ρίξαμε τον κάστρο και τον κορύφο. Γιατί δεν μπορεί να δεχτεί καμία ελεύθερη χώρα τους τυράννους και τους τοπολίπους όταν υπάρχει μια εταιρεία που έχει πάνω από τρεις αρχικό κεφάλαιο σε δολάρια που θα είναι δίπλα σε κάθε πόλη, κάθε χώρα που είναι πάνω της τοπολίπη να τη στηρίζει όχι με την περιουσία, την κυριαρχία της μόνο με την εντυμότητά της. Δεν έχει ανάγκη να στηρίξει κανονός την ελευθερία να γίνει τύραννος κανενός. Απλώς θα διασταλίξει να πάρει πίσω τα χρήματά της. Χωρίς στόχους, με τον ελάχιστο το 0,5% και όχι με το 7 και το 8 και το κατοστάρι, με το μόνο που να τα αγοράζει στα 30 και να προκύζεται στα 100. Δηλαδή σήμερα οι τοπογλίοι που βρίσκονται, σας μιλάω σε οικονομικός και σαν οικονομολόγος, αγοράσανε στο 30 και 35% της αξίας του ομολόγου, αλλά ο ομολογούντος από όλες τις τροφές είναι πάνω στο κατοστάρικο. Και έρχονται σήμερα, πριν από 2 χρόνια δώσανε 30 και ζητάνε σήμερα 130. Αυτό δεν είναι επαφές. Γιατί η κυβέρνηση δεν μας αφήνει να το ελέγξουμε, δεν είναι υπέρ της χώρας μας. Αν δεν έχει πρόβλημα, έρθει σήμερα να συμπεριφερθούμε. Αν όμως έχει πρόβλημα θα μας τα φαίνουν και θα έχει σοβαρό θέμα. Ξέρετε ότι εμείς δεν θα φτάσουμε. Κόνη, μισό λεπτό άνθρωπε. Εμείς λέμε ότι δεν ράθουμε. Δεν ράθουμε, είναι μόνο τα έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας αυτά. Πες μου κάτι. Το ελληνικό λαός πληρώνει τις εκλογές του, δηλαδή λαμβεί κάθε φορά που γίνονται εκλογές, είναι τόσο αξιοπρεπέστατο που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός. 34 εκατομμύρια το κάθε κόμμα, ειδικά τα πρώτα, το τελευταίο κόμμα νομίζω είναι 3 εκατομμύρια. Δηλαδή ο ελληνικός λαός πληρώνει τις εκλογές του. Πληρώνει τους βουλευτές του, τους μισθούς του κανονικά. Πώς είναι δυνατόν τα κόμματα να χρωστάνε 200 εκατομμύρια το καθένα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους υποχεύσω και να τους δώσω με πάνω να φτιάξουν μια απάνω. Ο επαναστατικός λόγος του Αρτέμι δεν ήρθε εδώ να ρίξει καμία κυβέρνηση. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ να ρίξουμε καμία κυβέρνηση. Απλώς θα αποφασίσει. Είναι με την Ελλάδα να τους υποχεύσει. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να μας δώσει αύριο η κυβέρνηση. Είναι μαζί με την Ελλάδα και δέχεται την πρότασή μας να μας ελέγξει, να μας ξεσκονίσει όπως το έκανε η Αμερική. Και αν όμως δεν έχει το πανικό να μας προσάψει, μαύρο φίλοι στον κόσμο θα δεχτεί. Δεν καταλύουμε τους θεσμούς. Σεβόμαστε τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το σύνταγμα, τη βουλή μας, δεν υποκαταστούμε κανέναν. Δεν είδαμε κανέναν να το αφαιτήσουμε. Σεβόμαστε τη δικαιοσύνη γιατί της λέμε μπες μπροστά και ξεκαθάρισε. Σεβόμαστε τη βουλή και της λέμε ελάτε και νομοθέτηση για να καθαρίσει ο κόσμος ο αυγαίος. Λέμε στην εκτελεστική εξουσία έλα και διαπραγματεύσουμε τον πιστοφή. Αλλά δίπλα είναι. Θα σου παρακολουθήσει δωρεάν μια ομάδα τεχνικών συμβούλων να σε υποστηρίζει γιατί μπορεί να είσαι χαζός και να την πάτησες.
επειδή δεν θεωρούμε ότι είναι χαζή. Υπάρχουν και την τεχνική υποδρομή σαν να ενισχύσει η κυβέρνηση για να διαπραγματευτεί υπέρ της χώρας. Αν δεν θέλει να διαπραγματευτεί υπέρ της χώρας, έχει και δουλειά στο σπίτι σας. Εκεί που υπάρχει λογιστικό πλεόνασμα κατασκευημένο υπέρ του κεφάλαιος, δεν αντώνει. Είναι άρση του βουλευτικού άσκηλου όλων αυτών των άσκηλων. Οι διεθνεί οργανισμοί και θα ονομάσω έναν, η Siemens, η οποία έχει όλα τους τα ονόματα και πάνω από 200 ονόματα σε όλα αυτά τα καθάρματα, σε όλα αυτά τα ζαγάρια που τα έχει λαγκώσει. Και θα ονοματίσουμε. Για να είναι στο κορυφαίο και οι 300 στη Βουλή. Αντώνη, ήθελα να διευκρινίσεις κάτι. 120, δεύτερη παράγραφος λέει, ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και την δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Τα μοιραστείτε. Οι τραγουδάρες και οι μοιραστές του καναγκιού τελειώσανε. Πέτρο,
σου πέντε δικά μου, πέντε δικά σου, πέντε δικά μου, πάρε με δικά σου, πέντε πίσω. Αυτά τα παζιάδια του λογαριασμού του καραγκιού τελειώσαν. Θα μιλήσουμε για αριθμοί, οι παγκόσμιοι κύρους επιστήμονες δεν απαραίτητα να είναι αριθμοί, θα είναι πιο έμπειροι. Εμείς εμπιστευόμαστε αυτόν που έχει την ειδικότητα και την εμπειρία να αναλάβει αυτό το φορτίο. Ο Άγιος Παύλος και η Δικασία σαν μπροστά, τους εμπιστευόμαστε. Όσο και αν θέλουν να τους κυλιδώσουν, εμείς τους εμπιστευόμαστε. Από αύριο λοιπόν η δικαιοσύνη με βάση το δίκαιό μας. Αν η κυβέρνηση δεν απελευθεί μια πρόταση που αντιστρατεύει και αντιστρατεύει το εθνικό συμφέρον, υπάρχει ένα άρθρο που λέει για την Κύπρο Ρωσία. Ας έρθει λοιπόν η εισαγγελέα του Αγίου Πάγου να αναλάβει το ρόλο του. Είναι ενίερο. Έχει την αρχιτεκτούρα του ίσμα στον Άγιο Πάγο. Έχει κοινοποιηθεί στον Άγιο Πάγο. Στο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών, στο Συμβούλιο Επικρατείας που κάνει το λογιστικό έλεγχο και όλων των συμβάσεων και σε κάθε αμόδιο. Κανείς άλλο δεν μπορεί να πει δεν το ήξερε. Όλα είναι εδώ με αποδείξεις που υπάρχουν πάλι. Αν τα χάσανε, να μας το πούμε να τους το ξαναστείλουμε. Αλλά αυτοί που είναι οι θεσμοί μας ήταν υπουργοί σου ή να σπαρδέσουν στις κοιτάξεις σε άλλους συναδέλφους τους και ξέρουν να κάνουν τίποτα. Εμείς δηλώνουμε, δεν ήρθαμε να ρίξουν οι λιβέρους. Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική να ασχοληθεί κανένας μας. Μας ενδιαφέρει να αναδειχθούν οι πολιτικοί από εσάς εδώ μέσα, που εσείς θα τους ελέγχετε να είναι έμπειροι και να λειτουργούν υπέρ της χώρας μας. Αντώνη, αύριο πώς φέρνει η Ελλάδα τα χρήματα, τι πρέπει να κάνει. Θα πηγεί σε μεγάλη λαοστάλασσα, για να αρχίσει σε μεγάλη λαοστάλασσα, θα πηγεί. Να ακούσεις και λίγο τώρα. Αντώνη, σε ακούμε. Αντώνη, αν άνθρωποι κυβέρνηση, πήρε ότι εγώ δεν έχω χρειάζεται για να ακούσω ταμεία της χώρας αυτά τα χρήματα και επίσημα να έρθουν. Συγγνώμη, Γιώργο, δεν άκουσα. Αντώνη, αύριο το πρωί εύχομαι η κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο, γιατί είμαστε η χώρα που έχουν καταργήσει το αυτονόητο και σου λέει εντάξει, αποδέχομαι τα 600 για 100 χρόνια και διώχνω τη λέγα πακεκοπτήρων από τα χέρια μου και σταματάω αυτό το ξεφυγίκι από εδώ θα κόψουμε που έχουμε ένα δεύτερο λάχι πάνω στην πλάτη μας. Και σταματάμε αυτά τα μέτρα γιατί έχουμε τα χρήματα. Αυτοί, αν πούμε ότι θα θέλω αυτά τα χρήματα, τι πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα, η μία επιστολή να στείλουν και να μην τις γύρουν στο μόνο με το κοστούλιο. Χρειάζονται να κάνουν πολλά πράγματα. Χρειάζονται να επιβεβαιώσουμε ότι δέχονται την προσφορά του κίνδυνου του Σόρα γραπτός και ότι θα εκτελέσουμε τους όρους της χρηματοδοτήσεως κατά γράμμα και πνεύμα. Άρα λοιπόν για δικαιοσύνη και έλεγχο του ΒΕΡ. Για να μην σας τρομάζει, γιατί ο Αντώνης, επειδή είμαστε 24 ώρες 24, είναι τόσο ενθουσιασμός του, επειδή γεννήθηκε έξω και επειδή είχαν κοιμηθεί 4 μέρες, για να τελειώσει αυτό που παλεύουμε για μας, καμιά φορά τα ελληνικά που δεν το βοηθούν και είναι αγώνας του τώρα για να ξαναβρει τα ελληνικά, όπως λέει. Εμείς δεν ξέρουμε πολλά, δεν ξέρουμε έλεγχο που κάνουμε. Δικαιοσύνη και δημοκρατία. Αν αυτοί οι κύριοι που μας κυβερνούν και με βάση το Σύνταγμα μας είναι πραγματικά και πρέπει να σεβόμαστε το Σύνταγμα, είναι η κυβέρνησή μας και πρέπει να τη σεβόμαστε. Το ίδιο μου σπερδεύω και αυτή να σέβεται τη χώρα που κυβερνά. Αν αρνηθούν αυτή η κλίνη, αν αρνηθούν και να μην πέσουν και ρωτήσεις, εμείς δεν θα σας πούμε τι θα κάνετε εσείς,
Δεν θα πούμε, Αρτέμι μου. Το έχουν αποφασίσει ήδη. Η Ελλάδα είναι των Ελλήνων. Εάν το δεχτούμε, η Ελλάδα θα πάρει την χώρα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα που είναι όλη η Ελλάδα συνδεδεμένη μαζί μας. Επιλεκτικά πάρτε όποιες πόλεις θέλετε. Επιλεκτικά. Όποιες θέλετε στη δείχνηση. Φίλες και φίλοι, προχωράμε με κάποια καθυστέρηση σημαντική χρονικά, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο. Προχωράμε σε σύνδεση μέσω Skype με κάποιες λίγες πλέον από τις πόλεις που μας παρακολουθούν τις πολλές, έτσι, για να μπορέσουν να μας κάνουν ένα σύντομο διαδεσμό. Παρακαλώ κύριε Αλεξανδρούλη, με αποδεικτική σειρά. Thank you.
ευχαριστώ σε όλα τα θεματικά μέσα και θα είναι μαζί μας. Η απάντηση δική μας, κύριε και κυρίες Έλληνες, είναι αυτή. Το όπλο που έχουμε για να τους πολεμήσουμε, εμείς το έχουμε καταθέσει 600 δις. Αν οι κύριοι δεν το θέλουν, η βούληση είναι του λαού. Όχι δική μας. Είναι δίπλα σε ό,τι αποφασίσει. Ας επικοινωνήσουμε όμως τους συνδέσεις, τις σύστρατες. Να δούμε ποια σούδε συμπορεύαν. Πάμε η Ρέφη, ούτε πατρίδα μου. Δεν το ήξερα ότι έχω σούδε στο Ιράκ, ούτε τα πράγματα. Σας παρακαλώ να κάνει προσοχή για να ακούσουμε τους χαιρετισμούς. Παράκτηση. Λοιπόν, πάμε η Ρέφη. Ονομάζομαι να ρεθέξει να δώσω πολύ σαν πολύ.
Είμαι δεν έχω όσο κανένα. Εμείς δεν θα είμαι εδώ, να ενημερώσω τον κόσμο, Κώστα, σε παρακαλώ. Ότι αυτά τα χρήματα κατατέθηκαν με πέντε στο ελληνικό δημοσίου. Εντάξει, τίποτα άλλο. Και σας ρωτώ τώρα εγώ, εμείς σαν άνθρωπος πολίτης, όχι σαν αδερφός. Εντάξει. Λέει, είπαμε προηγουμένως και χειροκρότησαν όλοι εδώ μέσα, ότι αν δεν δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση, θα πει οι αλήθειες να το πω εγώ έτσι, έχω χαρακτήρι. Εντάξει. Πρέπει ο Έλληνας να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να αποφασίσει τι θέλει. Και ρωτώ εγώ τώρα. Επειδή η Ελλάδα έχει περάσει πάρα πολλά και πρέπει την ιστορία της να μην ξεχνάμε. Εάν η απόφαση κάποιον, δεν λέω εσάς, κάποιον είναι να πάει η Ελλάδα σαν φίλιο. Να πάμε σαν φίλιο. Όχι, δεν υπάρχει το κύριο. Κάνουμε υπόθεση εργασία σε αυτή τη στιγμή. Συνομολογείτε κύριε, συνομολογείτε. Κύριε, μα για να καταλάβετε τι έχουμε την τηλεόραση να δείξουμε. Έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε νομοθεσία, τα έχουμε όλα μαζί τους, το καταλαβαίνετε. Εμείς αλλά Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
αρέσει όχι μόνο από εσάς. Είναι και φροδότος. Δεν είμαι οθοριτής εγώ, ούτω μέχρι. Εγώ είμαι δικηγόρος. Οφείλω να στηρίξω ως δικηγόρος της ΕΕΠ του Ιδρύματος και του Ατομικά Στηριξών κάποιες εντολές που έχουν δοθεί για να εκτελεστούν από πίσω δάση. Είναι απλά τα πράγματα, ούτε πάνε να επιφέρει καμία παράσταση, είναι απλά θέλω. Εγώ ως δικηγόρος. Αυτό το πράγμα μαζί με την ομάδα μας θα πρέπει να εκτελέσουμε. Αν η κυβέρνηση έχει άδικηση καλύτερη και ακόμα και από αυτή την πρόταση δική μας, εμείς θα την ακολουθήσουμε. Αλλά θέλει να μας πει, έχει άδικηση καλύτερα από αυτή που εμείς προτείνουμε για τη χώρα, πέρα από αυτό που λέγεται τρίτο ή τέταρτο ή που θα κομπάει και στο πέμπτο ράι και στο ρόιτα. Αν δεν έχει να αγγίσει και θέλει να σέβεται τον εαυτό του και να είναι σοβαρή, κι αν ακόμα δεν έχει πάρει το χαρτί, δεν μείνουμε στην επιπρόσθεση της κύριε. Ας μας καλέσει αύριο, θα πει δεν έχω πάρει το χαρτί, ρε παιδιά, και άκουσα αυτό το πράγμα να λέτε δημόσια. Επειδή εκτιμώ ότι δεν θα τελειώσω το πελάτη μου, ούτε το είπε το οποίο θέλει μέσα για να στηρίξει τις κολομές του αυτό το κύριμα, θα πει, εγώ δεν το έχω παρετήσει, πελάτε να μου κάνετε και εδώ στην Ελλάδα την επίσης προσφορά με τους όρους. Να τη συζητήσει η κυβέρνηση, κύριε σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη στιγμή και την ώρα. Όχι πηγαδάκια. Είμαστε ανοιχτοί, πεισίστρατε, πεισίστρατε. Μη μαλώνουμε τους άλλους και κάνεις παρταρίαση. Λοιπόν, εμείς είμαστε ανοιχτοί, ας έρθει η κυβέρνηση, εμείς τη σεβόμαστε. Μέχρι να αποδείξω ότι δεν πρέπει να τη σεβόμαστε. Ας έρθει η κυβέρνηση με τους φορείς του, να καλέσει τον κύριο Σόρε Τεχνέ, να κάνουμε ένα διάλογο. Αν δεν το έχουμε πάρει στον Καναδά γιατί το Περιστέρι είναι αργό, του το πάμε και οι δύο κύριοι. Δεν έχουμε δύο λεπτά, μάλλον το βρίσκω και το κομμουνικό. Πάμε στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον πρωθυπουργό της χώρας και τον νούμερο. Ας πάρει τις ημέρες της, αλλά αυτές τις ημέρες της ας οραγγίσει τη χώρα να την δοκιμάσει και ας εκμεταλλευτεί το όπλο που τους δίνουν στα χέρια της. Αγαπητέ και γενικώ όλοι όσοι κάνατε τον κόπο να έρθετε από εδώ και να μας ακούσετε. Τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα και πολύ πιο απλά από όσα ξέραμε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου ξέραμε ότι το μέλλον, η τύχη και αυτό που βιώνει αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας είναι μνημόνιο 1, μνημόνιο 2, μνημόνιο 13, μνημόνιο δεν ξέρω τι. Δεν είχαμε άλλη ελπίδα. Δεν είχαμε δει κανένα φως στο τούνελ τα τελευταία 2,5 χρόνια. Απεναντίας βλέπουμε τις μητέρες μας, τις γιαγιάδες μας, να μην έχουν να αγοράσουν τα φάρμακα από το φαρμακείο, γιατί τώρα πλέον πρέπει να πληρώνουν τα τσέπη τους. Βλέπαμε συνταξιούχους να περιμένουν να τελειώσει η ώρα της λαϊκής αγοράς για να μαζέψουν σκουπίδια. Και βλέπαμε για ανθρώπους που δεν είχαν στον ίδιο πείρα κύριο Λεφτάκη, όταν λέω στον ίδιο πείρα ενώ την ελπίδα του αύριο. Αύριο τη διάρκεια θα είναι αν δεν είναι η γυναίκα. Αυτά λοιπόν ήταν αυτά που ξέραμε. Από τις 28 πάτε του Σεπτεμβρίου, δηλαδή από προχθές, υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος ακούει το όνομα Αρτέμις Σόρας, τον είδατε, δεν είναι με πέντε κεφάλια, δεν είναι κάποιος που ήρθε από το πουθενά, έχει όνομα, επίθετο, τόπο και ημερομηνία γέννησης. Άρα λοιπόν είναι εύκολο στον κάθε ένα που θέλει να τον ελέγξει. Αυτός ο άνθρωπος αντί να κάνει αυτό που θα έκανε, και κοιτάξτε με στα μάτια και πέστε μου ότι δεν είναι έτσι, αυτό που θα έκανε ο κάθε ένας από εμάς θα ήταν να εξασφάλισει τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τη γυναίκα του, τα αλήθεια του και αν περίσσευε θα έπαιρνε να κάνει και μια δωρεά σαν φιλάνθρωπος, δεν και καλά. Ένα ορφανοτροφείο ή ένα νοσοκομείο. Δεν έκανε κάτι τέτοιο. Κατέθεσε όλο αυτό το κολοσσιαίο περιουσιακό στοιχείο, το κατέθεσε την Παρασκευή, το κατέθεσε νόμιμα, μόνο και μόνο για να υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν ήρθαμε ούτε για να διαφημιστούμε με κανέναν, ούτε για να πείσουμε κανέναν και πολύ περισσότερο δεν είμαστε για να δημιουργήσουμε ούτε πολιτικούς φορείς, ούτε δικόνιες. Οι πολιτικοί φορείς και τα πολιτικά κόμματα μακριά από εμάς.
ήρθαμε για να έχετε μια ελπίδα. Να ξέρετε ότι δεν θα το σκέψουμε μεθαύριο, στις 14 Οκτωβρίου, από το ομόλογο 31,2 που είναι στην Πεντώνη και είναι σε εκκρεμότητα μέχρι την ώρα, ότι θα υπάρξει μέλλον για αυτή την πατρίδα, με τη διαφορά που και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τα 37 τουλάχιστον τελευταία χρόνια καταχράστησαν ό,τι καταχράστησαν, είναι μερικοί εξ αυτών ήδη κατηγορούμενοι στον Κορυδαλό, το ξέρουμε. Κάποιοι άλλοι έχουν τη μορφή του καταχραστή. Αυτοί λοιπόν πρέπει να δώσουν λόγο. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Να είστε σίγουροι ότι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε εξέλιξη που θα υπάρχει, η πρώτη που θα ενημερώνεστε θα είσαστε εσείς, οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες πολίτες. Κανένας. Αφεντικά ας πάνε αλλού να πουλήσουν το μαύρο του στρίμα. Τελείωσε αυτό το παραμυθάκι. Μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ και θα ακούσουμε και όποιες ερωτήσεις. Εδώ να διευκρινίσω ένα πράγμα. Παιδιά, μόνο μην έχουμε αφήνει. Πολλές φορές βρέθηκα και εγώ και στην εργάτη μου σε πολλές δυσκολίες, πώς θα την υποστηρίξουν, πώς θα κάνουν τεράστιο το επιχείρημα. Πώς θα γίνει, πώς θα ολοκληρωθεί στον Καναδά, πώς θα ρυθμιστούν όλα. Δεν θα ξέρω ότι μέχρι να πάρω και εγώ στα χέρια μου την τεράστια και δική μου ευθύνη απέναντι και στο πελάτη που αγαπάνω όλο στην Ελλάδα. Μέχρι να πάρω αυτά τα είχα στα χέρια μου, που είναι τα 600-600 αυτά είναι τα καταστατήρια. Μέχρι τότε ήταν από απίστευτη αγωνία για μένα και όλα μας και του άντρωπου. Αυτά είναι τα χαρτιά που θα πάρει η κυβέρνηση και έχει 600 δίσκες. Αυτά είναι τα χαρτιά. Και αν δεν τα έβλαπε εγώ στα χέρια μου, σήμερα δεν θα ήμουν εδώ. Αφού τα είδε και τα ήρθε, σήμερα εδώ. Μας κάνω μια ερώτηση. Τι προηγείται η Ελλάδα και μετά ο πελάτη. Και είμαι εδώ για την Ελλάδα και για τον πελάτη. Μας κάνω μια ερώτηση. Τρεις ερωτήσεις συνολικά ακόμα, γιατί πρέπει να είμαστε στον αέρα αργότερα και άλλοι πολύ πολύ σοβαροί συνάντησης. Έχουν έρθει και από την Ελλάδα. Ο κύριος Ευθυντικός και... Ιωάννης Πέτρος Μαμικαλίδης, αρχιτέκτο-μηχανικός. Ο λόγος που θέλω να εκφράσω είναι από εμπειρία 20 ετών. Η ερώτηση, όχι η θέση. Ναι. Η ερώτηση μόνο. Αυτό ακριβώς λέω, ότι αυτά που θα εκφράσω σαν ερώτηση είναι από εμπειρία 20 ετών με το δημόσιο. Λοιπόν, ως αρχιτέκτονο-μηχανικός ξέρω πως φοροταξικό εθνικό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και γι' αυτό ο πείμος, ούτε το κτηματολόγιο τελείωσε, ούτε το δημοσιολόγιο τελείωσε. Δηλαδή, κανένα κράτος, οποιαδήποτε στιγμή, ένα και εδώ πέρα, δεν ξέρει να χαμώσει κάτι προς όφελος του ελληνικού λαού, ότι δεν υπάρχει σκόπιμα εθνικό σχέδιο. Άρα λοιπόν το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί που κυβερνάνε θέλουν ακόμα και με τη βοήθεια της τύπου τη Γιλίδου Ρεπούση που το συνοστισμό έπεπε στη Σμύρνη με ψήφο δικό της να κατακτήσει το ελληνικό αλφάβητο και να μιλάμε άλλη γλώσσα. Άρα λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει περίπτωση να ομιλείς και να έχεις εμπιστοσύνη ότι στο μυαλό τους έχουν αυτά που λες. Άρα λοιπόν πρέπει η δράση μας να είναι τέτοια, η δράση σας να είναι τέτοια ούτως ώστε να ξέρετε με ποιους ομιλείτε. Δεν υπάρχει περιθώριο ευελπισίας με αυτούς. Λαφάνουσα γλώσσα λέγει την αλήθεια. Είπατε και βάλατε και τον εαυτό σας μέσα. Αυτό σημαίνει ότι είστε μαζί μας. Σας απαντώ λοιπόν τώρα. Πρέπει πρώτα να κουσουλήσουμε, μετά να περπατήσουμε και στο τέλος να μάθουμε να τρέχουμε. Αυτά λοιπόν που αναφέρατε, τα οποία είναι πολύ σωστά, τα προσυπογράφω όλα. Έχετε υπόψη σας ότι είναι τα επιμέρους. Τώρα είμαστε στο στάδιο να αρχίσουμε να μουσουλάμε γιατί στις 14 του μηνός μας την είχαν στη μέση. Μετά τις 14 θα αρχίσουμε να περπατάμε και ουέ και αν λίγο εάν μας δούνε την ώρα που θα τρέχουμε. Να είστε σίγουροι ότι θα μπορούμε. Άλλες δύο ερωτήσεις. Θέλουμε να είμαστε πρώτα κάτι μαζί. Στο βρισκό συνθήκη δεν το επιφέρω. Λέμε.
λέγομαι Σταυρινός Μάριος και θέλω να διευρύνηση αν υπάρχει σχέση το κεφαλαίο της ΕΕ με τις μετοχές της τράπεζας σαν καμία σχέση. Και τα δεύτερο που μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το εξής ότι με δεδομένα αυτά που ακούσαμε εκπροσωπείτε κάποιον κύριε Σταυρινέ τον εαυτό μου. Και έχω το φάρος της γνώμης μου και να ρωτάω ότι δεν σου πράγματα. Καλημέρα το ρωτάω, αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Μπορεί να είναι δημοσιογράφος, δεν ξέρω. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Πομερή. Δεν το θεωρώ συνάδει άσχημο. Μπορεί, ας πούμε, ενδέχεται να πούμε ότι σε μία διετία με τα Αλεξάνδρια τα κεφάλαια που διαθέτεται, τα οποία κάνουν καλό στον κόσμο, να χρωστάνε κράτη ολόκληρο στον κύριο Σόρα, μου προκαλεί λίγο σε αυτό το πράγμα. Και αυτό που σου προσπαθώ, ότι ενδέχεται μετά από μία διετία κάποια κράτη ολόκληρα να χρωστάνε στον κύριο Σόρα. Και το ερώτημα είναι εξή. Το έχω εδώ μέσα μου, δεν το πιστεύω, αλλά θέλω να το διευκρινίσω. Μήπως είναι ένα καινούριο διεθνές νομισματικό ταμείο. Με αυτή την έννοια τώρα. Να κάνουμε το σκαλό, να κάνουμε τη δύναμη της. Όχι, θέλω να κάνει υπέρ των λαών. Αυτό λίγο θέλω να σας καταλήσω μέσα από το καταλαβαίνω. Είναι τρομερές και φύγω πώς. Και θα πρέπει να σταματήσει η αυσία της εδώ δεν τρομάζει που είμαστε ο μεγαλύτερος δανειστής της Αμερικής, θα τρομάζει άλλες φορές. Είμαστε κατ' το μεγαλύτερο ποσοστό εξωτερικού χρέους της Αμερικής. Να σας λέει κάτι αυτό. Και αυτό το χρέος το θέλουμε το συμφέρον και θέλουμε δίπλα στους αντίνομους χώρες με το όπλο της Αμερικής, το χρέος της Αμερικής ευεργετούμε άλλο. Μία κουβέντα σας παρακαλώ, πείτε μου ότι έχετε τον τρόπο να τα καταφέρετε. Τίποτα. Πείτε με ένα ναι. Ακούστε με. Θεοί, δεν είμαστε ακούστε. Είμαστε Έλληνες και πιστεύω σε αυτό που κάνουμε. Από Λάρισα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σας διακόπτω, αλλά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις στο τέλος. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να σας εκθέτουμε τι σκέψεις έχουμε, τι σχέδια έχουμε και να προχωρήσουν τα θέματα όλα. Επιτέλους να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας. Υπάρχει τρόπος. Θα πρέπει να μάθετε σύντομα. Υπάρχει τρόπος. Κύριος Γεωργίου. Ήδη εδώ η θέση της μέχρι σήμερα δεν ήταν. Δεν ήταν να μπαίνει σε ηλεκτρονική διευκρινή τώρα. Ήδη από την επόμενη εβδομάδα που χρεωθείς είμαστε κύριος. Ένα ερώτημα. Δεν απάντησα. Άσχημα. Δεν ήθελε η ΕΕ για πολλούς λόγους ήθελε να κάνει ο τρίπο. Όπως επειδή η ανάγκη πλέον τόσο μάλλον από την Ελλάδα, όπως το δώσουν απαραίτητη επικοινωνία, ήδη τεχνικά ετοιμάζεται το site της ΕΕ, το οποίο θα το δείτε διαδικτυακά από τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα φτάσει σε 90 μετά στις 10 το Οκτώβρη, που θα υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος επικοινωνίας για τη συμπόρευση των αγώνων. Ονομάζομαι Γεωργίου, είμαι οικονομολόγος, έχω πολύ μεγάλη πείρα στην κίνηση κεφαλαίου. Επειδή το ποσό είναι προβληματικό και από ό,τι άκουσα είναι σε US dollars και προέρχεται από AAA bonds, US Treasury bonds, δεν ξέρω εάν θα είναι εύκολο γρήγορα να απεγιστρωθεί με την έννοια ότι πάντοτε η Federal Reserve παρεμβαίνει
στις τράπεζες, κάποιες τράπεζες θέλουν να το κρατήσουν περισσότερο για την Ευρωπαϊκή. Την διαδικασία θέλω να μου πείτε και αν είναι εφικτό να γίνει μέχρι τις 14 του μήνα. Κύριε Γεωργίου, ευχαριστώ πολύ. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με καστούμι να κάνω. Διαδικτικά, διακρατικά. Με διακρατικά, όχι, αλλά είμαστε τόσο μεγάλες εταιρείες που τα προσάρει θα είμαστε λαϊκή τεράστια. Εντός και εκτός Ελλάδας. Κύριε Γεωργίου, κύριε Γεωργίου. Δεν, εγώ θέλω να αμφισβητήσω, θέλω να ακούσω τη διαδικασία και να έχετε τελειώσει αυτά. Ακούστε τον κύριε Γεωργίου. Για να είμαστε εδώ, είμαστε τελειωμένοι. Πρώτον. Και δεύτερον, είναι το μεγαλύτερο πρόσωπο που υπάρχει στον πλανήτη του Ισραήλ. Ακριβώς γι' αυτό με τρομάζει. Λοιπόν, η εμπειρία δική σας και δική μου είναι ανήμαστε. Και εγώ πρώτη φορά θα το αντιμετωπίσω. Δεν κάνω τον έξω. Λοιπόν, σας λέω ότι έχουμε πάρει όλες τις εγκρίσεις από το Αμερικάνικο Υπουργείο των Ανθρώπων, από το Καναδέζικο κράτος που δέχτηκε η τράπεζά του να σηκώσει αυτό το project, το μεγαλύτερο project στον κόσμο αυτή τη στιγμή, 650 δις, και αφορά Αμερικάνικο χρέος εξωτερικό. Σας λέει καταστώ. Πώς δεν μου λέει αρκετά. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, απλώς στην τράπεζα της Ελλάδος που δεν θα είναι τις ξένες οικογένειες, θα γίνει στο έτσι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια τάξη. Μία, δύο ερωτήσεις και τελειώσαμε. Γεια σας, Φώτης Αγγελιάδης. Μέχρι πριν από μερικές μέρες στο site, βλέπαμε ότι ο κ. Σόρες και το Ρίσι κατευθέσει τράπεζα στην Αμερική. Ξαφνικά δεν έπεσε. Δεν πετύχει στο σταδιακό σας. Η ΕΕ που βλέπετε δεν έχει καμία σχέση με την ΕΕ που βλέπω σε εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Είναι δύο εταιρείες όπου συμμετέχει ο κ. Σόρες. Είναι εντελώς διαφορετικό το project. Ετοιμαζόμαστε για αυτό που λέτε στην Ανατολή. Θα κλάψουν πολλά παιδιά. Και σύντομα. Δεν αφορά όμως την παρούσα συνάντηση, ούτε το χρέος. Τα 600, ούτε την Ανατολή, ούτε την ΕΕ που μας λένε. Η προέκταση λοιπόν αυτό που είπε ο κ. Σόρες, λοιπόν. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Θα είχε ο κ. Σόρες. Είναι ιδιοκτησία εταιριών και συνεργατών. Η ρήμη Σόρα στην Αμερική και αποτελεί το 27% του εξωτερικού δημόσιου χρέου στην Αμερική, στο 10%. Άρα λοιπόν, άπορα! Ακούστε με κύριε, ακούστε, είστε πολύ μικρός εσείς και εγώ για να χρησιμοποιώ αμερικάνικο ομόλογο για να ξεπρώσω την Ελλάδα και να μην είχαν κλείσει μέσα είτε το παραμικρό παράνομο. Θα παραδείξουμε. Έχουμε απελευθερωθεί από 8 πλευάρι το έστω 400 δισεκατομμύρια σε εκατοστάσεις. Άλλη μία. Λοιπόν, ο Ρωμάνου είναι Θωμάς Καλωρίτσας. Καλώς. Καλωρίτσας Θωμάς. Και το όνομά μου το προτεγόνιμο μου κάνει σύστομα. Αύριο ένας καλεφόρα που θα φύγει για τον Καναδά. Θα ήθελα να μπορέσει να πάει να βρει αυτό το ρεκόρ πράγμα που υπάρχει στο Τορόντο, αυτός ο λογαριασμός, για να πιστούμε. Αυτό ήθελα. Ακούσαμε. Κύριε Καλοβέτσο και κύριε Άκουσε Απόστολε, αν είχατε εσείς την δυνατότητα να ελέγχετε πια τους λογαριασμούς, θα είχε καταρριφθεί το παγκόσμιο σύστημα. Δεν θα υπήρχε προφητεύσια. Ήταν σε επέτρεπε το καναδικό κράτος πριν την ευθύνη φύλαξη για λογαριασμό του Σόρα να πάει να ελέγξει στην κυβέρνηση του Καναδά που σου δίνει το πιστοποιητικό της ύπαρξης των χρημάτων για την κυβέρνηση του Ελληνική. Εσείς θα πηγαίνετε να ελέγξετε. Γιατί δεν πάτε να ελέγξετε τους ταβατζίδες του πρώτου. Εσείς γίνατε τα χαρτιά πάλι, δεν πήρε να δεν πρόκειται να πάρει τα χαρτιά. Θα σας πω κάτι. Έχετε πάει να ελέγξετε κάποιους να εξέλθουν και να δοστάσετε κοκαίνη που διαθέτουν στα σκόρια. Κύριε Καλούς,
ελέγξω το λογαριασμό. Η κυβέρνηση η ειδική είναι ανίκανη να το κάνει. Εμείς αυτούς θέλουμε να το κάνουμε. Γεια σας, θα συναντήσω στο παιδό μου. Θέλω να ρωτήσω κάτι που μου προσθέτει πολύ μεγάλη εντύπωση. Βασικά θέλω να το ρωτήσω και στο κοινό που έρχεται. Γιατί δεν βλέπω σήμερα δημοσιογράφους, κανένα, κάμερες, πολιτικούς κτλ. Αυτό είναι το μόνο που είναι μόνο. Γιατί δεν βλέπω μια χασπρενιέρα κάνουμε και έρχεται το ΣΥΠΑΝ. Και σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, βλέπω πολλές εξουσίες. Έπεσες μέσα στις προγνώσεις σου. Πρώτον, μας φοβούνται όπως το λες. Είμαστε το αντίπαλο δέος. Είμαστε ενάντια από όλους αυτούς που φέραν την πατρίδα μας στα χάλια που τη φέραν. Πρώτον. Δεύτερον, εδώ δεν μοιράζουμε λεφτά. Ούτε βγάζουμε κοσμικές φωτογραφίες για να καμαρώνουν οι σύζυγοι αύριο στα κομμωτήρια και στα νυχάδικα. Εδώ κάναμε κατάθεση ψυχής. Αυτοί οι άνθρωποι με τη δική μας κατάθεση ψυχή, μπορείς να μου πεις Δέσποινα τη δουλειά έκανε σε αυτό το χώρο? Φυσικά και καμία. Εμένα όμως με ενδιαφέρει κάτι. Επειδή πολλός κόσμος δεν το ξέρει αυτό που κάνετε και την δράση σας και πρέπει να μαθευτεί. Εσύ που είδες και στη Νέα Υόρκη. Ναι, φυσικά και πολλά και έξω. Θα πρέπει όμως, δεν το μαθαίνουμε οι Έλληνες πρώτα από το εξωτερικό και να ερχόμαστε εδώ και να βλέπω εγώ τη χώρα μου να κοιμάται. Πρέπει να ψηφίσουν να το μάθουν όλοι. Γιατί, εάν μόνο τους παλάκες δεν έρχονται, εγώ θα σχολαπήσω με το Ιντερνετ ή με άλλους τρόπους να το μάθουμε. Και άλλοι, ένα που θα την πατάμε και το μαθαίνουμε, δεν είναι πολλά. Αλλά είναι ευχαριστημένοι. Και σε αυτό έχεις δίκιο. Θέλω όμως να σου θυμίσω ότι και η φιλική εταιρεία ξεκίνησε εκτός Ελλάδας. Για αυτό το λόγο να αφήνω δύο πραγματάκια οι άνθρωποι να συμβουλευτούν και αυτοί. Η εκδήλωση ήρθε λίγο περίεργα σήμερα, έχει το όπλο κρίση, δεν υπάρχει κάποιο που να μην είναι εκεί. Σίγουρα, έτσι. Είναι η πρώτη μας επαφή και η αρχή. Αυτή που σήμερα δεν ήταν όπως είπε η προηγουμένη κυρία, αυτή που σήμερα δεν ήταν, δεν τους παίρνουν. Και θα μας προβλημάζαν, ερχόμασταν, γιατί κάτι θα πήγαινε καλά με εμάς. Επειδή δεν ήρθαμε, σημαίνει ότι είμαστε κάτι το διαφορετικό. Επειδή δεν μοιράζουμε ούτε θέσεις, ούτε χαρτιδίκια, ούτε μπουρκουάρ, ούτε υποσχέσεις, ούτε δημιουργούμε κρατικοδία. Εδώ ήρθαμε για μας, για εσάς, για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μας, για όλους. Αυτοί οι κύριοι δημοσιογράφοι ή όποιοι αυτοί δεν ήταν σήμερα εδώ, ας θεωρήσουμε ότι είχαν πάθει ένα Αλτσχάιμερ και θα θυμηθούν από αυτά. Ανάσαμε την πιάτσα! Θα σας ευχαριστήσουμε και το ραντεβού δεν θα είναι σε μια τόσο την άλλη φορά. Στο Σύνταγμα! Θα είναι στο Πανηγύρι στο Σύνταγμα.